Άντε, μίλα, ρε, αγόρι μου. Θα τα πω όλα, ρε. Σταμάτησε να βήχεις. Έχει μειωθεί σημαντικά, μπορώ να πω. Φεύγει ο κορονοϊός, πάει σε άλλους. Δεν φεύγει, δεν έρχεται τόσο γρήγορα και δεν φεύγει τόσο γρήγορα. Χρήσανθε, για να πανικοβάλλεσαι. Εδώ το μικρόφωνο δεν έχει. Τι να έχει. Ναι. Πού δεν πρόσεξες. Έκανες χαβαλέ. Πριν. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. All about Aris on air. Σε ένας τελευταίες εκπομπές. Άντε πάλι. Ποιο μάτς είναι αυτό, ρε. Όφι Άρης 1-2 με το Γιουνές καθυστερής. Ποιος την κίνει, ρε. Καλά, λάθος παίχτη είπες πάλι, ρε. Δεν πού το σώμα Παντελίδη. Βάλω όλα τα γκουλ τώρα. Έχουμε κομπή, Χρήστανε. Γι' αυτό κάνω. Μας λείψαν αυτά. 1-1. Τι 1-1. Το φάουλ θα εκτελεστεί τώρα μέσα στην... μετά βγήκε το δεύτερο. Το γύρισμα από τον Βέλεφ. Εγώ είμαι. Ευκαιρία για τον Άρη. Ξεκάθαρα ευκαιρία το σουτ γκολ. 1-2 για τον Άρη. 1-2 για τον Άρη. Στηρίζω πολύ. Με την εκπληκτική ασίστ από τον Δικινίδο. Πολύ καλή ήταν. Ο Μπρούνο Γκάμα. Ο Μπρούνο Γκάμα. Κτάρα. 1-2 Άρης το 68. 1-2 για το Σιτρινόμαδο. Ο Δημήτρης μπορεί να μην ακούγεται στις μεταδόσεις. Αφού όλο πετάγεται. Όλη την ώρα. Δημήτρη. Και καταφέρνουν να φέρουν το μάτς. Φωνάζεις. Στο 1-2 με τον Μπρούνο Γκάμα, ο οποίος πήρε εκπληκτική ασίστ. Νομίζω είναι ο Δικινίδη που το κάνει το παπουνάκι. Το στόμα του κλείσει και δεν ακούγεται. Τι. Και πλέον ο Άρης είναι και πάλι μπροστά στο σκορ. Που βρίσκεται στην επίθεση με τον Μπρούνο Γκάμα να κάνει και το σούτ ευκαιρία για τον Άρη και γκολ. Γκολ πολύ γρήγορα για τον Άρη. Μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, ούτε πρώτο λεπτό. 23 δεύτερα. Λογικά. Ο Ντιγκινί απέναντι από τον Άστρα. Ποιον Άστρα. Άστρα. Ο Ιντέγε θα κατεβάσει με το κεφάλι. Ωραία, για τον Φετβατζίδη τα δεξιά. Για να δούμε. Ναι. Με τον Κοντάλ, Φετβατζίδης για τον Μπάσα, το σουτ σιρτό το βγάζει ο Βοζίνια. Μπάσα! Και έχασε! Έχασε. Δεν μπήκε. Φάνηκε να παίρνει αδίκη. Καλά, ρε, είπε γκολ χωρίς να πήρε. Θυμάσαι εκείνη τη φάση με την άλλη μεσού. Περνάει out για την ΑΕΛ, απίστευτη. Συγγνώμη, έχει πει γκολ τώρα, δεν περίμενε. Και το έχουμε περασμένο ως γκολ. Δεν είναι γκολ. Θα τον πεις λίγο να κάνουμε λίγο μια κουμπί. Γρήγορα για τον Μπρούνο Γκάμα τα δεξιά. Έχει βάλει τέτοιο άκουγε στη Ελλάδα. Βάζω γκολ διάφορα του Άρη. Και φάνηκε, ρε φίλε, ότι μπήκε εκείνη την ώρα. Που λέει Φετβατζίδης γκολ! Τι έχασε! Δηλαδή. Τρομερή ευκαιρία. Σε μάκι. Σε ενημερώνω ότι με το ζόρι μου έδωσε 1,5 σοκολατάκι από αυτά που έφυγε. 1,5! Με το ζόρι, με παρακαλώ. Πες που τα έβαλε μέσα. Που τα έσωσα. Που τα βάλε μέσα στο νερό. Γιατί έχει νερό μέσα στο ψυγείο σου, ρε φίλε. 30 σοκολατάκια με το ζόρι τον παρακάλεσα, 1,5 έφαγα. Καλά, δεν τον έδωσε ένα άνθρωπο. Έπρεπε να μου φέρει εσύ. 2-3 παραπάνω. Αυτό σε κάνει σωστό. 2-3 παραπάνω. Δώσε το 2-3 παραπάνω. 2 έδωσα. Και ένα στη Μαριλή, 3 πήρε. Και τα άλλα ποια, μέσα είναι στο ψυγείο. Και αυτό 13. Εσύ δεν μου το φέρει. Αυτό καλά έκανε. Ολέθριο το λάθο. Παρακαλώ να δοθούν 3 ακόμα στο διευθυντή. Τι λε. Και πολύ αποτελεσματικό το πράγμα. Να δοθούν 3 ακόμα. Με το Φετφατζίδη να το εκμεταλλεύεται. 23-10-287-888. Και άμα ανοίξει ο Παναθηναϊκός. Και άμα ανοίξει οι γραμμές. Άμα ανοίξει ο Παναθηναϊκός. Πάρτε να μιλήσουμε για την κλήρωση. Ακόμα, για τις μεταγραφές. Το πρώτο βήμα. Για την κατάσταση του μεγάλου συλλόγου του Άρεος. Για το στόπερ που δεν αφήνει ο Χρήστανος να πω. Ποιον. Γάμα απέναντι στο Γιανακόπουλο. Έχει τον τρόπο του, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι. Ο Πορτογάλος έτοιμος να σκοράρει ξανά την άσπρη βούλα. Άνοιξα τις γραμμές. Και να πετύχει παράλληλα το τρίτο του τέρμα στη φετινή σεζόν. Περιμένει το σήμα το Τζαγκαράκι. Ντρελό γιατρό. Με κρύο αίμα εκτέλεσε στην Ξάνθη. Με τα κρύα αίματα πάλι. Το χάνει. Στόχησε. Δίνει το σήμα Τζαγκαράκης. Γκάμα παίρνει φόρα. Εκτελεί γκολ. 1-0 πριν το Γκάμα. Που πανηγυρίζει μπροστά στη θύρα 3. Ο Άρης ανοίγει το σκορ στο 26 με τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό. Με ευστοχή από τα 11 βήματα για δεύτερο συνεχόμενο μάτς. Τρίτο γκολ στη φετινή σεζόν. Πέμπτο συνολικά με τη φανέλα του Άρη. Όρθιο το Βικελίδης για το προβάδισμα της ομάδας του Μίχαελ Ένινγκ στο 26ο λεπτό. Το πρώτο βήμα για να έρθουν ακόμα 3 βαθμοί και να προσθεθούν στην βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας
και στην προσπάθειά της να μπει ξανά στο σωστό δρόμο και σε τροχιά Ευρώπης. Τι? Έχει ακόμα βέβαια δρόμο λοιπόν, το μάτς. 1-0. 2-3-10 που σου είπε ο Χρήστος. 2-87 και 3 οκτάρια. Ανοιχτές οι γραμμές. Με το καλημέρα, εδώ είμαστε παιδιά. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να απαντήσουμε, να συζητήσουμε. Να πούμε για τη Ριέκα. Ξανά για τον Βετφατζίδη, βγήκε η κομπίνα, η σέντρα μες στην περιοχή. Γιατί έγινε το σούτ για τον Άρη, γκολ! 0-1 ο Άρης! Ποιο γκολ ήταν αυτό? Καλησπέρα. Μες στην Τούμπα. Καλησπέρα σας. Ποιο γκολ ήταν αυτό? Από αυτή την εξαιρετική κομπίνα από το κόρνερ. Έτε πες, ε. Εδώ στην πόλη ήταν, φίλε, να σε βοηθήσω. Αλλάξει το βιγελίδι. Στην περιοχή σου και η Ντέγε με αριστερό σου. Αυτόν άνθρωπο να μιλήσει, γιατί φτάνει με τις μεταδόσεις. Θα πεις ποιο γκολ ήτανε. Ας τον άνθρωπο να μιλήσει. Για ποιον, εμένα λέτε. Εσάς λέμε, ναι, εσάς λέμε, εσάς λέμε. Πνίγεται σαν αγκαλιές το συμπεκτό. Δεν ξέρω, δεν άκουγα. Με τον Μπάουκ είναι. Με τον Μπάουκ, μπράβο. Δυνατός. Ωραία. Κλείστο τώρα, μην παίζει με την πέντα. Γεια σας. Λοιπόν, έχετε τον λόγο. Θυμάμαι κι εγώ πάντως μια που το έφερε κουβέντα αυτό το γκολ που είχε μπει και μετά είχατε πει δοκάρι και είχα πάθει πλάκα. Δηλαδή λέω γκολ, πανηγυρίζω ξαφνικά και μετά. Εμείς πανηγυρίζαμε, αλλά. Δεν πανηγύρισα, απλώς έκανε γκολ! Ναι, ακριβώς έτσι. Από εκεί που καθόμαστε. Και εγώ λέω γκολ, σίγουρο γκολ και μετά ξαφνικά λες, ας πούμε, δοκάρι ότι είχε πάει, είχε σε λάθη. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει σημασία. Αυτά περάσαν τώρα. Ωραία είναι. Εγώ πήρα να πω για την κλήρωση. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πιστήσω την προσοχή στην ομάδα και σε όλους τους ευθύνοντες για αυτή την ομάδα που λέγεται όπως λέγεται. Λοιπόν, αυτή η ομάδα έχει κάνει κηδείες εκεί, σε πολλούς αγώνες και θέλει λίγο μελέτη. Τις περισσότερες φορές σκοράει, παρότι δεν είναι στις πρώτες έξι ομάδες. Έχει σκοράει δηλαδή τις περισσότερες φορές, οπότε θέλει προσοχή, παρότι είναι, ας το πούμε, άγνωστη στο ευρυκίνο, επειδή εγώ παίζω στοίχημα και την έχω ποντάρει πολλές φορές και έχω πάρει λεφτά. Γιατί έχει κάνει κηδείες διάφορες ποδοσφαιρικές σε διάφορες ομάδες, θέλει προσοχή. Καλό θα είναι να τη μελετήσουν πολύ προσεκτικά, να πάρουν μάτς προηγούμενα που έχει κερδίσει ή που έχει χάσει αλλά που έχει σκοράρει και να την μελετήσουν πολύ διεξοδικά. Δεν έχει σημασία επειδή είναι άγνωστη ομάδα και τα λοιπά και λέμε ότι θα είναι καμιά, ξέρετε τι εννοώ, ομαδούλα και τα λοιπά. Έχει κάνει κηδείες. Έχει κάνει κηδείες, οπότε θέλει προσοχή μεγάλη. Κοίτα, ο Άρης κατέχεται από μια νοοτροπία που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Φάνηκε και από αυτό που ανέβασε ο Χαριστέας. Αυτό λέω. Εγώ αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, να μην την πάρουν απερίφραστα ότι είναι, ξέρω εγώ, εντάξει, μια του πεταματού ομάδα και εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Ο σοβαρός Άρης φυσιολογικά δεν θα έχει πρόβλημα, αλλά επειδή αυτή η ομάδα, ας τη μελετήσουν λίγο, γιατί έχει κάνει και περίεργα αποτελέσματα και σκοράει πολλές φορές, δηλαδή καταφέρει να σκοράει ένα γκολ. Και σε κάποιες φορές έχει σκοράρει και παραπάνω, ας στηρίξουν μια έτσι εμπεριστατωμένη και προσεκτική ματιά. Έτσι, να μην πάμε αψήφιστα και εντάξει, αυτή δεν έχει βγει ποτέ στην Ευρώπη και πάμε να τους πάρουμε έτσι και εντάξει και τα λοιπά. Έτσι, θέλει λίγο μελέτη, γιατί καμιά φορά αυτές οι άγνωστες είναι που σου κάνουν και τη ζημιά. Εγώ θέλω, παιδιά, καλό το 4-3-3. Θέλω όμως να δοκιμάσει ο προπονητής και ένα 4-2-3-1 όπως το έκανε πέρσι για να αξιοποιηθεί ο Λόπεθ. Νομίζω ότι θα το δουλέψει και αυτό μέσα σεζόν. Ο Λόπεθ μέχρι στιγμής με αυτό το σύστημα δεν αξιοποιείται. Λοιπόν, γιατί τον πήραμε άμα είναι. Δηλαδή, ας έχουμε και τα δύο συστήματα και οπουδήποτε ας το πούμε χρειαστεί, ανάλογα και με την ομάδα. Και μπορεί και να εκπλαγούμε. Μπορεί να δούμε ότι με το 4-2-3-1 ας πούμε η ομάδα είναι πολύ παραγωγικότερη. Και το 4-3-3 βέβαια μπορεί ο άνθρωπος να το δουλέψει όσο γίνεται, αλλά μην πατήσουμε όπως ο Περέρια στον ΠΑΟΚ πέρσι που είχε το δικό του σύστημα, ναι. Δεν τέριαζε με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και, δηλαδή, σκοπός είναι η ομάδα να κερδίζει τα παιχνίδια. Αυτό μας ενδιαφέρει. Τώρα με ποιο σύστημα, αυτό που βγάζει τα περισσότερα γκολ και είναι το πιο, ας το πούμε, παραγωγικό για τους παίκτες. Αυτό έχει σημασία. Κοίτα, αν από ένα σημείο και μετά δει ότι δεν του βγαίνει, θα το γυρίσει, πιστεύω. Και εγώ στο 4-2-3-1 που είναι και πολύ κοντινό κιόλας στο 4-3-3. Ναι, και επειδή οι παίκτες το έχουν συνηθίσει και από πέρσι, τουλάχιστον αυτοί που είναι στην ομάδα, οι πέρσινοι, ας πούμε, κτλ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι αξιοποιείται και ο Λόπεθ, ας το πούμε, στη θέση του με αυτό το σύστημα. Τώρα δεν έχουμε Ντέγε, έχουμε Λόπεθ. Πρέπει να δούμε πόσο παραγωγικός είναι και αυτός, με κάποιο τρόπο τέλος πάντων να ενθαρρυνθεί και αυτός ο παίκτης που είναι καινούριος. Αυτά, εντάξει, δουλειά θέλει, εφησυχασμό δεν θέλει, γιατί αυτό είναι το επικίνδυνο, ο εφησυχασμός, και γι' αυτό κρύω τον κόδωνα του κινδύνου, επειδή σας λέω, αυτή την ομάδα την παρακολουθώ λόγω στοιχήματος μου, έχει κάνει κηδείες, οπότε προσοχή. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι κανένας εφησυχασμένος αυτή τη στιγμή. Ευρωπαϊκό, εντάξει, παιχνίδι εγώ πιστεύω είναι... ότι...
που διακυβεύονται ναι. πολλά χρήματα και οι παίκτες θέλουν ακριβώς. να προχωρήσουν. Δεν μπαίνουν μέσα για να παίξουν με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ξέρουν ότι πρέπει να μπουν από το πρώτο λεπτό γιατί παίζεται το ευρωπαϊκό τους μέλλον. Εντάξει, αυτά, απλά θέλω να πω πρέπει να γίνει εκτενής μελέτη γιατί καλύτερα που λέμε γαϊδουρό δεν είναι παρά γαϊδουργεύε. Σωστό είναι αυτό που λες. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Αυτά. Να είσαι καλά. Κάτι καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Οι παίκτες να προσαρμοστούν όσο δυνατόν πιο γρήγορα και να μάθουν ένας τον άλλον για να δούμε ωραία πράγματα και ευρωπαϊκά φέτος. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία μου. Πού είσαι εσύ. Πού είσαι εσύ. Εκτός από Μύκονο, Μαγιόρκα και Μαυρίκιο, είμαι και εδώ. Α, εντάξει. Τι κάνετε. Καλά, αγόρι, εσύ. Εγώ δεν ξέρω τώρα με τι σύστημα να παίξει η ομάδα και αυτά. Αυτά δεν τα ξέρω, να είμαι ειλικρινής. Έχω απεριόριστη πίστη και στον μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕ, γιατί έχει βάλει λεφτά από τη μέρα που έχει έρθει και συνεχίζει και βάζει λεφτά. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον. Δεν ξέρω εσύ Χρήσανθε. Όχι. Που είσαι και καμιά δεκαρία χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Σωστό και αυτό που λες. Ναι. Έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη γιατί τον θεωρώ πολύ ηθικό στοιχείο στον Άγγελο Χαριστέα. Νομίζω ότι ήταν μεγάλη τύχη που ήρθε αυτό το παιδί ξανά πίσω στην ομάδα και... Δεν ήταν μόνο τύχη και επιλογή ήταν. Ναι, 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 ναι. Απλά νομίζω ότι θα συμμαζέψει πολύ την ομάδα και θα την... Χάνεσαι λίγο όμως τώρα. Έλα. Έλα. Εκεί στη Μύκονο οι αέριδες. Έλα ξανά. Έλα. Ναι. Έχω εμπιστοσύνη στον προπονητή. Mm-hmm. Και στους παίκτες που έχουμε πάρει φέτος. Δηλαδή... Μόνο καλά πράγματα έχω να ελπίζω από αυτή την ομάδα πλέον. Είναι ένα καλοκαίρι το οποίο για μένα κύλησε ευχάριστα όσον αφορά την καθημερινή ενημέρωση. Δεν είχα κάτι ας πούμε για να στεναχωρεθώ. Αυτά. Αυτά. Μήπως ξέρετε εσείς, τον Νίκο τον είχα ρωτήσει πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες να ρωτήσω σε ένα Χρήσανθο. Ναι. Που είσαι και το αστυνομικό ρεπορτάζ μια φορά. Μάλιστα. Και του δικαστικού, του νομικού. Ναι, ναι, σωστά τα λέτε. Αυτά τα υποκείμενα που εκδίδονται για το θάνατο του Τόσκο. Μάλιστα. Βρήκανε κανέναν. Γιατί ας πούμε ναι. αυτά τα υποκείμενα που χτύπησαν το παιδί στον έφοσμο τους βρήκανε. Την άλλη με τον Βιτριώλη τη βρήκανε. Την άλλη με τον Καμάρα τους βρήκανε. Ναι, εκτός από τους δύο. Αυτό τι έγινε ρε παιδιά. Ναι. Εκτός από τους δύο ναι. που είχαν αρχικά συλληφθεί αρχικά, και ο ένας προφυλακιστεί έχει υπάρξει προσαγωγή σε δίκη και άλλων τεσσάρων συν ναι. την οδηγό του αυτοκινήτου η οποία μετατράπηκε η κατηγορία από εξαμελίας πλέον με ναι, ενδεχόμενο δόλο ναι. πλέον αυτή είναι άτυχη ναι. αυτή είναι άτυχη άρα κοπέλα γιατί δύο, πήγανε μπροστά ναι. δύο και τέσσερις έξι και η κοπέλα επτά οι οποίοι διώκονται ποινικά ναι. Θα γίνουν δικαστήρια πλέον. Δηλαδή το δικαστήριο στην Ελλάδα ξέρεις ότι θέλει ένα χρονικό ναι, διάστημα. Ξέρω, ξέρω. Ξέρω. Αν ήταν οπαδί του Άρη, ξέρω πώς θα γινόταν. Γι' αυτό λέω. Εντάξει, κοίτα, όχι, κοίταξε. Ο ένας μήνας και οι δύο στην Ελλάδα να γίνει το δικαστήριο. Εντάξει, δεν ναι, δεν είναι τίποτα. Είναι σαν μία μέρα στην Αμερική. Σε κάνα εξάμηνο, εφτάμηνο θα πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε τι έγινε με τη δίκη. Έτσι που πάνε οι ρυθμοί. Γιατί και το Βιτριώλη που είπες και όλα αυτά, η δίκη δεν έχει γίνει. Προφυλακιστέα έχει κρυφθεί. Η δίκη δεν έχει γίνει. Ναι, δεν έχει γίνει. Απλά τη βρήκα αμέσως. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, εδώ ήταν εδώ λίγο. Είναι, εδώ είναι. Ρίξαν το φταίξιμο στην κοπέλα. Έπρεπε να δουν τα τατουάζ λίγο σε ποιο πόδι ήταν μέχρι το δεξί, το αριστερό. Μέχρι εκεί φτάνει ο αντρισμός. Όταν έγινε. Μπροστά η κοπελίτσα και από πίσω εμείς. Όταν έγινε το περιστατικό. Όχι του θανάτου, ναι. της όλης κατάστασης για να βρεθούν οι ένοχοι. Ναι. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι για περίπου 5 με 6 μήνες. Υπήρχαν διάφορα πράγματα μέσα στην υπηρεσία εκεί που ψάχναν, είχαν χαλάσει μάλλον τα βίντεο και δεν τα βλέπανε καλά. Ναι. Όταν λοιπόν υπήρξε ανάθεση του όλου θέματος σε άλλον, να το πω σε εισαγωγικά υπάλληλο, αστυνομικός, δεν ξέρω ποιος βλέπει τα βίντεο κτλ. Γι' αυτό λέω υπάλληλος του Υπουργείου, ναι. Ξαφνικά τα είδε όλα. Είδα τα... ούτε, αυτός ο καινούριος. Το, ναι. Ο καινούριος. Ούτε το τηλεφώνημα. Ο πρώην δεν ναι, έβλεπε τίποτα. Ο πρώην δεν μπορούσε, είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα μοιοπίας. Ούτε το τηλεφώνημα στον γιο του πάλε ποτέ ισχυρού άντρα της ΕΠΟ ήταν μεμπτό, έτσι, πριν την επίθεση. Όχι, τέτοια γιατί πράγματα κάτι τέτοιο... δεν έχουμε ναι. βρει τέτοια πράγματα. Άρα. Αν υπάρξει στη δικογραφία, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το πω αν υπάρξει στη δικογραφία. Επειδή όμως δεν έχω τη δικογραφία,
δεν μπορώ να πω κάτι που έχει ακουστεί ως γεγονός. Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Τέλος πάντων, θα τα πούμε όλα, θα τα πούμε όλα. Εμπιστοσύνη και στήριξη στην ομάδα και... Έτσι. Να είσαι καλά. Να χαμογελάς το χιλάκι μας. Ευχαριστώ για χαρά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Γεια σας. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε. Καλά λέμε κι εμείς. Ωραία. Ποια είναι τα οικονομικά ωφέλη της ομάδας? Παίρνεις χρήματα μόνο με τη συμμετοχή στο γύρο ή μόνο με την προκ? Δηλαδή, τώρα μόνο με το που παίζουμε με τους Ουκρανούς παίρνουμε λεφτά ή πρέπει να προκριθούμε? Νομίζω παίρνεις 150 χιλιάρια, κάτι τέτοιο παίρνεις στην αρχή. Και σε κάθε γύρο μέχρι τα play-off που αλλάζουν τα ποσά, δηλαδή και, και στο επόμενο θα πάρεις άλλα 150, κάτι τέτοιο, αν το θυμάμαι καλά. Το 150 το λέω λίγο αυθαίρετα. Μπορεί να είναι 130. Είναι μόνο με τη συμμετοχή ή είναι μόνο με την νίκη? Από τη στιγμή που παίζεις, παίρνεις ένα ποσό. Okay. Δηλαδή νομίζω τώρα παίρνουμε ένα ποσό γύρω στα 130-140. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει λόγω κορονοϊού κάτι, γιατί δεν έχει κόσμο, αν δηλαδή τα επηρεάζουν όλα αυτά. Αλλά από ό,τι θυμάμαι πέρσι δηλαδή πήραμε και για την ΑΕΛ χρήματα και μετά που περάσαμε πήραμε χρήματα. Και για τις δύο... Παρά το ότι αποκλειστήκαμε ναι, δηλαδή. Ναι. Που παίξαμε με τη Μόλτε, δηλαδή πήραμε χρήματα. Ναι. Βέβαια τότε ήταν διπλά παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω αν παίζει κάτι στο στήλο ότι παίρνει αυτός που παίζει εκτός έδρας, δεν παίζει αυτό. Δεν παίρνει αυτός που παίζει εντός. Αν παίζουν τέτοιου είδους θέματα, δεν το έχω ψάξει. Νομίζω, να... νομίζω όμως ότι παίρνεις κανονικά. Όχι, γιατί ψάχνουμε, ρε παιδί μου, κάποια κέρδη τώρα. Να έχει ομάδα. Εντάξει, αυτά τα ξέρουμε τα κέρδη. Να έχει από όλα αυτά τα πράγματα κάποια... κάποιο κέρδος, γιατί δεν γίνεται. Δεν έχει αλλιώς. Το πρώτο κέρδος είναι ότι δεν θα έχεις έξοδα μετακίνηση στο πρώτο μάτς. Και ότι γενικά θα αποφύγεις και την έκθεση σε κινδύνους και οτιδήποτε. Τώρα αυτό που λέει ο φίλος για το 4-3-3 και δεν τροφοδοτεί το όλο, εντάξει τώρα μην φτάνουμε σε τέτοιο επίπεδο συμπεράσματα, αλλά ορθολογικό είναι ο Άρης να παίζει με τρεις στο κέντρο όπως κάνει και μακάρι να το συνεχίσει, γιατί δεν μπορεί να παίζει με τρεις στο κέντρο ο Ολυμπιακός και με τρεις στην άμυνα ο ΠΑΟΚ και εμείς να παίζουμε αέρα πατέρα και να τρώμε δύο γκολ από τον Αραβίδη. Και να έχουμε στο δεύτερο ημιτελικό με την ΑΕΚ Ματίγια Τόνσο στο κέντρο που είναι πιο soft και από το Λούρπακ να πούμε. Τώρα όμως έχουμε συν έναν χαφ που για μένα είναι μια πολύ καλή κίνηση. Μακάρι να συνεχίσει έτσι το παιδί που δεν είχαμε πέρσι. Μα αυτό είναι το σκεπτικό. Δεν μπορεί να, να είναι οι δύο να τρελαίνονται ας πούμε στα μακαρίσματα ειδικά Ματίγια που δεν το έχει και να είμαστε πίσω εκτεθειμένοι. Και αυτό είναι το σκεπτικό του αριστερού μπακ και του δεξιού οποίου οφείλουν να συνεισφέρουν και στο μπροστινό παιχνίδι και στην τροφοδότηση του σεντερφόρ και σε οτιδήποτε. Δηλαδή, εντάξει, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Για μένα αυτό θα αναγκαστεί να το αλλάξει το σύστημα μόνο αν πάρει τον Ματέο, που δεν πιστεύω θα τον πάρει. Επειδή άρα έχουμε πολύ καλούς φίλους και συναδέλφους, όλες οι ομάδες που συμμετέχουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο θα πάρουν από 225.000 ευρώ. Okay. Okay. Όσες συμμετέχουν στον τρίτο προκριματικό γύρο, αν περάσουμε δηλαδή, θα 235. Πάρουμε ακόμα 2,35. Okay. Ναι. Οι ομάδες που θα αγωνιστούν στα play-off και θα αποκλειστούν θα πάρουν 245. 245. Δηλαδή, αν περάσει και τη Ριέκα, παίρνεις. Έχεις σίγουρα, τα 2,25 είναι καβατζουά, τα ξέρεις σίγουρα. 2,35 και 2,45, ένα 500 παίρνεις άμα πας στα play-off πέρυσι και αποκλειστείς. Όχι. Δεν πήρες τόσο, αποκλείστηκες πιο πριν. Πήρες όμως με 500 περίπου. Πέρσι ήταν 130, όχι, είχα δει τα ποσά, γι' αυτό θα είπα. Για να μην φτάσει τόσο μακριά και η ομάδα δεν θα φτάσει. Το σκεπτικό είναι τι κάνουμε στο πρώτο μάτς. Ναι. Αυτό είναι το σκεπτικό. Άσχετα που είναι κοντά το ένα με το άλλο. Έχουμε μια εντελώς άγνωστη ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι αυτή θα είναι επικίνδυνη, θα είναι συμπαγής. Θα είναι άχαρη ομάδα να την κερδίσεις. Δεν νομίζω ότι θα πάει ο Άρης ένα μάτς 4-0 και χαζαχαμένα. Και νομίζω το ξέρουν πολύ καλά και οι ίδιοι. Τώρα, αν κάνεις, και το κακό ποιο είναι τώρα, αν αποκλειστείς από αυτούς, θα υπάρξει μια γκρίνια που θα είναι λίγο δυσανάλογη, ας πούμε. Είναι κοπρίβνητς αυτή. Δεν χρειάζεται, γιατί τότε η χρονιά καταστράφηκε από αυτό το πράγμα και δεν πρέπει να το ξαναδείς. Είχες μια μύρλα όμως εκείνη που έρχονταν από πίσω εκείνη τη χρονιά. Τώρα εδώ δεν έχεις, είναι άλλο, άλλη φάση, αλλά όντως θα υπάρξει γκρίνια. Θα υπάρξει γκρίνια. Το για τον στόμα, προπονητή θα είναι η γκρίνια τώρα. Τουλάχιστον. Mm-hmm. Ενώ με τη ΡΙΕΚ, αν παίξεις και δεν ξέρω τι κάνεις, νομίζω ότι δεν είναι ένα εύκολο. Δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι, δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει αν κάτι στραβώσει οτιδήποτε. Πάντως θεωρώ ότι ο Άρης με όψιον και να παίξει, μπορεί. Ακόμα και με την Γρανάδα στην Ισπανία, ας πούμε, που δεν την ήθελες, ο Άρης θα μπορούσε, δεν τον θεωρώ χαμένο από χέρι, ας πούμε. Η ουσία είναι ότι αν πας στα play-off, αν πας, περάσεις δηλαδή και τη Ριέκα, έχεις 700 χιλιάρικα δεδομένα σίγουρα στη τσέπη σου. Δεν είναι άσχημα. Έχεις δηλαδή 2-3 συμβόλαια.
Καλά, άμα περάσει μετά έχει άλλα 7-8 εκατομμύρια. Μετά... Ναι, γιατί θα ξεσπαλιάσουμε. Όχι, κοίτα, άμα φτάσουμε στα play-off, εντάξει, δηλαδή είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί έτσι πως πάει η Ευρώπη με τους τέσσερις, με την υποβάθμιση της Ελλάδας, με όλα αυτά, δεν ξέρεις πότε θα ξαναδεί. Είναι ένα μάτσο όμως πάλι. Ναι, ένα μάτσο είναι και μπορεί να σου τύχει στην έδρα σου, ναι. Γιατί αφού το δεύτερο σου τυχαίνει εκτός, δηλαδή οι πιθανότητες... Δες, ο ΠΑΟΚ και ο Όφη έχουν 2-2, δύο στην έδρα τους. Καλά, για τον ΠΑΟΚ μπορεί να έχει και κρούσμα κορονοϊού Μπενφίκα, δεν είναι απόρριτο. δεν το συζητάω, ας το ΠΑΟΚ, αλλά... όχι, για μας με ενδιαφέρει. Πάση περιπτώσει, θα μου πείτε, ξέρετε κάτι τι γίνεται με τον Χατζησαφή? Το παρατάμε, το κυνηγάμε. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Πότε παίζει, μεθαύριο δεν παίζει? Ναι. Κάτσε να παίξει και μεθαύριο. Ο Άρης πάντως, για να απαντήσω και σε μια ερώτηση που έγινε χθες, μπορεί να δηλώσει ευρωπαϊκή λίστα μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Α, όχι μέχρι τις 7. Μέχρι τις 10 είναι. Γιατί αυτός τώρα έχει το εξής οξύμορο. Ότι ναι, μεν έχει χάσει την προετοιμασία, αλλά έρχεται με φουλ αγωνιστικό ρυθμό. Και καλύπτει δύο θέσεις και είναι ένας πολύ καλός παίκτης, παιδιά, ο Χατζησαφή. Ο Χατζησαφή που θυμάμαι, που δεν πρέπει να έχει αλλάξει καλώς τίποτα είναι. Τρομερό. Καλώς και, είναι. Και δεν ξέρω τι ισχύει με τον Μπρούνο. Θα περιμένουμε να δούμε πότε τι θα γίνει με το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Αν δηλαδή θα παίξουν με τους παλιούς ή τους νέους, ο Ολυμπιακός θέλει να τον αφήσει ελεύθερο, δεν έχει θέμα. Απλά περιμένει να δει αν χρειάζεται να θέλει να τον έχει, βέβαια, αν τον έχει στο τελικό. Ωραία, με αυτούς τους δύο νομίζετε ότι παραγίνεται η ομάδα? Θα πάρεις και στόπερ και τερματοφύλακα. Εντάξει, γεμίζει υπερβολικά. Απλά το στόπερ και τον τερματοφύλακα μπορείς να τους πάρεις και 30 Σεπτεμβρίου. Ίσως λίγο υπερβολικά μεσοπιθετικά να γεμίζει. Φοβάμαι, δηλαδή ο Μαντζίνι πότε θα παίξει μετά? Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οι μεταγραφές είναι 30 Σεπτεμβρίου. Αν γεμίσεις, μπορεί και να διάσεις. Η αποχωρήση είναι 30 Σεπτεμβρίου. Ναι, αλλά φοβάμαι από ποιον θα διάσεις. Αν να διάσεις από τον Μαρτίνες, το δέχομαι. Προφανώς υπάρχει ένα πλάνο, ένα σχέδιο. Κατάλαβες τι λέω. Άμα να διάσω από το Φετφατζίδι, υπάρχει πρόβλημα. Για το Φετφατζίδι δεν θα διάσεις αν περάσεις την Κόλλος και την Ριέκα, δεν θα διάσεις. Αν δεν περάσεις, δεν ξέρω αν θα διάσεις. Εντάξει, σωστό και αυτό. Γιατί όλα είναι και βάση οικονομικών δεδομένων. Αν πας με τα 200 χιλιάρικα και θέλουμε να έχουμε 15 παίκτες και με 500 διαρκείες, δεν θα μπορούμε, δεν θα αντέξουμε, γιατί μετά θα αρχίσουμε να λέμε καρυπίδι γιατί τους άφησε απλήρωτος. Δεν το συζητάω, δεν το συζητάω. Να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για την ομάδα. Παίζουν ρόλο όλα. Ο στόχος είναι να μείνει ο Φετφατζίδης για να μπω στους ομίλους. Γιατί αν μείνει και μπω στους ομίλους, θα του κάνω μια συμβολεάρα του Φετφατζίδη. Αλλά μπορεί να μην έχει και πρόταση για το Φετφατζίδη. Όχι, θα του κάνω μια συμβολεάρα και μπορεί να τον πουλήσω του χρόνου. Αυτό λέω. Και βλέπεις ότι τον ψήνεις ήδη με το Περιβραχιόνιο, δεν του δόθηκε τυχαία. Εγώ νομίζω ότι αυτός ψιλογουστάρει τώρα. Νιώθω κάπως σταθεροποιημένος εδώ πέρα. Γουστάρει, αλλά άμα πάρει κανένα 2 εκατομμύρια. Όχι, μα εγώ τον είχα πουλημένο. Μα τον είχαμε για πουλημένο, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να μας βγει ελαφρώς ο επιθετικός. Εκεί θα πρέπει λίγο να τον ζεστάνουμε. Και εκεί υπάρχει περιθώριο, άμα περάσεις 24. Και άλλον. Έναν ακόμα ίσως. Άμα μπω στους ομίλους. Κάτσε ρε εσύ, πότε θα προλάβω, αφού τελειώνουν μετά τις... Θα παίξω με το Γενάρη και θα φέρω το Γενάρη μια παικτούρα. Α, το Γενάρη. Ναι. Μπορεί να φέρω μια ελεύθερη παικτούρα, τον Μπαλοτέλη, να επιβεβαιώσω και κάποιους. Να δώσω 6 εκατομμύρια στον Μπαλοτέλη. Τι είναι 6 εκατομμύρια. Αντεκλείσει, γεια. Ο Άρης πάντως, αν μπει στους ομίλους, επειδή έχω τώρα μπροστά μου τα ποσά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. 2,6 εκατομμύρια, δεν τον έριξες. Αυτό είναι το 2,6, είναι το στάνταρ. Ναι, επόμενος. Θα πάρει, αυτό σου λέω. Ναι, συν τα υπόλοιπα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν. Θα συμφωνήσω με τον φίλο που είναι. Λέγεται και το μικρό σας. Λέγεται και το μικρό σας για την επικοινωνία μας. Ο Κώστας. Έλα, Κώστα. Λοιπόν, θα συμφωνήσω με τον φίλο που είπε για την ομάδα από την Ουκρανία. Αυτές οι ομάδες θα μου επιτραπεί η έκφραση, είναι λίγο κολοπετσωμένες. Ναι, είναι, ναι. Δηλαδή, αν δεις και το μέσο όρο ηλικίας τους και ο τρόπος, ας πούμε, που παίζουν, ας πούμε, τα παιχνίδια τους, το ένα το άλλο, είναι πολύ στην ταχύτητα, στην πίεση, στο pressing και σε τέτοια θέματα, κατάλαβες. Λοιπόν, και είναι και για πολλούς ένα σκαλί η συγκεκριμένη ομάδα για να πάνε κάπου παραπάνω. Λοιπόν, και τους δίνεις και ένα, όχι εσύ μάλλον, η κατάσταση το φέρνει έτσι που τους δίνει ένα μεγάλο όπλο το οποίο τους τρόμαζε και το είπαν και οι ίδιοι, είμαστε πανευτυχείς που θα παίξουμε σε άδειο Κλέαντης Βικελίδης. Έτσι είναι αυτά. Απ' την άλλη όμως θα παίξουν στο Κλέαντης Βικελίδης. Δεν θα παίξουμε εμείς στο...
Στο Άδειο. Στο Colo Stadium. Ναι, άλλο να παίξεις να πούμε στον Μπομπονέρα Άδειο και άλλο να παίξεις στον Μπομπονέρα Γεμάτο. Θα έρθουν όμως, παίζει το άλλο γι' αυτό. Θα έρθουν εδώ. Θα έρθουν εδώ. Άλλο είναι το Μπεσίκτας ΠΑΟΚ, άλλο είναι το ΠΑΟΚ Μπεσίκτας. Παίζει το ρόλο του πάρα πάρα πολύ. Άλλο είναι... και μόνο που δεν θα βγει πρόκειται. Και μόνο που ο παίκτης θα πάει από το Ορίσιο στο Βικελίδης και από το ξενοδοχείο του και δεν θα πάρει αεροπλάνο. Και μάλιστα τώρα με αυτή την εποχή, με τα μέτρα, με τις μάσκες, με το ένα, με τα προσέξτε, να πάει στην Ουκρανία, στην Ουκρανία, όχι εδώ δίπλα, και μόνο που θα αποφύγει αυτό το ταξίδι, ενώ αυτά το κάνουν, είναι ένα πλεονέκτημα. Τώρα από εκεί και πέρα το δούμε στην πράξη. Έχεις δίκιο. Μετά αυτό το οποίο, εντάξει, δύο φιλικά είδαμε μέχρι στιγμής, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο στα επόμενα παιχνίδια, τρία φιλικά, ναι, στα επόμενα παιχνίδια φανεί αυτό ή όχι. Mm-hmm. Είναι παρόλο που η ομάδα αποδίδει πάρα πολύ καλά όσον αφορά το transition, την πίεση, τις αλληλοκαλύψεις, τις διαγώνιες, τα back που ανεβαίνουν και δεν συμμαζεύεται και όλα αυτά που λέμε, εντάξει, είναι η θέση του 4. Ναι, θα το δούμε στην πράξη. Και μιλάω για τη θέση, για τη μισό θέση παιχνίδι του 4, το δηλαδή, γιατί, ναι, εντάξει, δεν σου λέω κάτι, για τη θέση του παίκτη που θα έχει το εύκολο γκολ. Mm. Γι' αυτό είχαμε σκριστεί όλοι οι Αργιανοί και φωνάζανε σαν Ντίκου. 600. 600. 600. 600 ή 700. 600. 600. 600 με τα bonus 750. Ναι. Άνευ κόσμου, άνευ διαρκείας, εντάξει, πώς εντάξει. Δεν γίνεται. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Το που μου το είπες. Εύκολο, κοίταξε. Εσύ τι πιστεύεις. Δεν απαντώ και δεν είμαι εγώ σου λέω το εξής. Είναι ο Χαριστέας. Είναι ο Χαριστέας και έχει το Σαντίκ και το Λόπεθ. Και λέει και του λένε, κοίταξε να δεις. Πέρα από όλα τα άλλα τα στοιχεία που είναι χαρακτήρας, αυτό το ένα το άλλο, είναι τα ίδια λεφτά. Ποιον θα πάρει, θα έπαιρνε. Εντάξει, εννοείται. Το θα έπαιρνε. Εντάξει, σίγουρα. Αλλά απλώς μπορεί να μην είναι, επειδή είναι μεγάλη η αγορά, ας πούμε, εντάξει, ίσως μπορούσε να βρεθεί ένας παίκτης ανάλογα. Γιατί μπορεί να κάνω λάθος. Ο συγκεκριμένος, εντάξει, παίκτης, γιατί δεν είναι καλός, τι. Όχι, κοίταξε να σου πω κάτι. Ο συγκεκριμένος παίκτης, από όσο τον έχω δει σε μάτς, στη Λάντ που έπαιζε, ναι, και σε άλλες ομάδες, mm-hmm, δεν είναι το εννιάρι το περιοχά του, δηλαδή να είναι μέσα στην περιοχή που λένε Fox in the Box που λένε οι Άγγλοι. Γιατί, ναι, τέτοιο παίχτη θέλουμε εμείς. Μα δεν υπάρχουν πλέον τέτοιοι Fox στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Να σπάρουμε τον Κράουτς τότε. Κοίταξε, όχι, εντάξει, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι σεντερφόρ, δηλαδή στυλ Κέιν, όπως η Τότεναμ, ας πούμε, καταλάβες. Ο Κέιν, άμα το προσέξεις, πόσο συμμετοχικός είναι στο παιχνίδι της Τότεναμ. Τέλος πάντων. Πρέπει να είναι συμμετοχικός. Είναι, εντάξει. Κλείσε, γιατί φύγαμε από τον χρόνο και έχουμε άλλους τρεις. Έγινε, μακάρι όλα να πάνε δεξιά. Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στον επόμενο. Λοιπόν, στον επόμενο γρήγορα, παρακαλώ, γιατί έχω και ένα break, πολύ μικρό break. Γεια σας. Καλησπέρα. Παιδιά, μια ερώτηση. Ναι. Μετά τη Ριέκα έχει και άλλο μάτς. Ναι. Τα play-off. Α, ωραία. Τα play-off. Στο οποίο ο Άρης είναι στους αδύναμους. Α, μάλιστα, δεν είναι τα play-off. Πού το ξέρεις ότι είναι αδύναμος και με τη Ριέκα, εγώ. Με αυτό αποκλείς την Ριέκα. Το ψάξαμε. Και τι έγινε. Και πού ξέρεις ποιοι θα αποκλειστούν για να είναι στους αδύναμους. Τι ψάξατε. Και συγγνώμη, μετά πώς γίνεται η κλίση. Μάμα, αποκλειστούν, δηλαδή, ρε, εσύ. Περίμενε. Άρε, Παπαδόπουλα, αποκλειστούν οι ισχυροί. Πώς θα είσαι στους αδύναμους. Πες, για να καταλάβω δηλαδή. Παίζουν 32 ομάδες με άλλες 32 και αποκλείονται οι 32 ισχυροί. Με τη Ριέκα εμείς τι είμαστε, οι αδύνατοι. Η ομάδα που θα παίξει με και η Ριέκα, ο νικητής του Βαριού, είναι στο main path. Το main path είναι η αδύναμη. Το champions path είναι η ισχυρή. Ποιο champions path, ρε. Γιατί η Ριέκα τι είναι, τι champions path. Εμείς είμαστε champions path. Όχι, στο main path είμαστε. Τότε... Η Ριέκα είναι η δυνατή. Στον γύρο των, που είμαστε εμείς τώρα, ναι. Δυνατή μετά όμως που θα περνούσαν τους αδύναμους. Πού το ξέρεις. Συγγνώμη, όταν περνάς έναν αδυνατό, δεν πρέπει να μπεις εσύ στη θέση ισχυρό. Στα play-off, όχι, θα το δούμε στα play-off. Δεν ξέρεις, ανάλογα με τους αποκλεισμούς. Είναι διπλά παιχνίδια. Όχι. Μονά είναι και μονό. Μονό. Είναι, ναι. Ένα παιχνίδι 1η Οκτωβρίου. Ενώ το play-off του Champions League είναι διπλό, το, ναι, play-off του Europa είναι μονό. Ναι. UEFA Mafia. Δεν κλείσε. Καλύτερα, ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι στο Βικελίδη, 3-0, γεια σας. Τι ένα παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει, και εμένα το άγνωστο με φοβίζει πάντα. Αυτή η κολοσκόλο, όπως την είπαμε.
Αυτή είναι. Η ομάδα δεν ξέρω τίποτα, δεν μπορώ να τη βρω τι έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Ποια δεν χρόνια, το 2012 ιδρύθηκε. Ένα άλλο θέλω να ρωτήσω. Ναι, ρώτα και το άλλο. Θέλουμε να κάνει η ομάδα παιχνίδι από τα άκρα και να δημιουργεί ή να κάνει να αλλάξουμε το μοτίβο και να πάμε κάπως αλλιώς και να ταΐζεται το σεντερφόρ. Θέλει να παίζει και από τα άκρα και από τον άξονα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό ρε παιδιά μου. Γιατί? Πρέπει να έχεις παικταράδες για να γίνει και τα δύο. Δεν πρέπει να έχεις πολύ καλούς παίχτες πρώτον, είναι και θέμα εκπαίδευσης από εκεί και μετά. Τι εννοείς, δεν μπορεί να παίξει ο Φετφατζίδης από τα άκρα. Νομίζω ότι με τους παίχτες επιτελικούς, επειδή έχεις το Ματίγια μόνο σε αυτή τη θέση που μπορεί να βγάλει μια πάσα. Ο Ματίγια δεν είναι επιτελικός. Και ο Μπερτόλιο, να σου πω εγώ. Ναι. Γιατί ποιον άλλον έχεις, ας πούμε. Και ο Μπερτόλιο δεν προορίζει διαβασικός. Όχι, δεν προορίζει διαβασικός. Τον Μπρούνο Γκάμα. Τον Μπρούνο Γκάμα. Με το Ματίγια ξέρουμε το στυλ. Τον Μπρούνο Γκάμα έχω. Ορίστε. Μπρούνο Γκάμα. Αφού τον έχουμε για τα φτερά. Ποιο το είπε, γιατί δεν μπορεί να παίξει και μέσα. Άμα πάρω και τον Μπρούνο, δεν θα μπορώ να δεχτώ. Πρώτα απ' όλα, αν πάρω το Ματέο Γκαρσία. Αν το έχετε παρατηρήσει, αν πάρει το Ματέο Γκαρσία, Χρύσανθε, εννοείται ότι τότε εξ ολοκλήρου θα κάνει παιχνίδι από τα άκρα. Εγώ λέω ότι δεν θέλει να κάνει παιχνίδι από τα άκρα και να ταΐσεις λίγο το center forward. Και από τα δύο, και από τα δύο θα ταΐζουμε. Τώρα, μήπως, αν θα δώσει βάση. Μήπως εκεί πρέπει να ρίξουν ένα βάρο και ότι πρέπει να βρουν ένα παίχτη που πρέπει να αλλάξει λίγο το ρυθμό μα. Όλα θα εξαρτηθούν. Για το, από, γιατί... την, από τα παιχνίδια τα, από τα αυτά εδώ, τα δύο, βέβαια, ναι. Να περάσεις την Ουκρανική και μετά τη Ριέκα. Έτσι είναι, θα έχεις περισσότερα. Ναι, το λέω με την άποψη ότι του χρόνου θα είναι πολύ πιο δύσκολο το πρωτάθλημα. Πρέπει να βγεις τουλάχιστον τέταρτος, έτσι. Ναι. Για να είσαι στην Ευρώπη. Για να είσαι στην Ευρώπη είναι αλήθεια. Για να είσαι στην Ευρώπη πρέπει να είσαι τουλάχιστον θα πάρω τέταρτος, το κύπελο. Άρα πρέπει να ρίξεις δύο από σένα. Θα πάρω το κύπελο. Μη μου ξαναπείς για κύπελο. Το Europa League εννοώ. Α, Europa, γιατί αυτό το πώς το λένε το καρδεμοκύπελο εδώ στην Ελλάδα, μη μου το ξαναναφέρεις. Είπαμε ή εμείς ή κανείς, βλέπεις δεν το πήραμε, εμείς τελειώσαμε, τους απέκλεισα όλους. Άντε κλείσε, γεια. Σωστό και αυτό, ναι, η κατάρα του, η δικιά μας θα κυνηγάει τους άλλους, ναι. Κλείσε. Γεια. Τερματοφύλακα δεν μου είπες. Δεν πήραμε ακόμα, όταν πάρουμε θα στον πω. Τρεις επιλογές θα δούμε. Τρεις επιλογές. Ναι, ναι. Σάξιο του Γουέστα ή πολύ υποδιέστερο. Καλές περιπτώσεις και οι τρεις. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια. Καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ήρθε η σειρά μου. Ήρθε η σειρά σου. Ήρθε η σειρά σου. Καλό μήνα. Πάρε το break μετά. Ναι. Μετά είναι μικρό. Είναι μικρό, δεν πειράζει. Πληρώνουμε δέη και νερό, ε. Ναι. Ναι. Άντε να τελειώνουμε γρήγορα. Γιατί πρέπει να πάρουμε center back? Ο Μπακαλιάνης δεν είναι ένα παιδί που δείχνει ότι μπορεί. Γιατί τα stopper είναι αυτοί που δέχονται πιο συχνά από όλους κάρτες. Γι' αυτό. Και επειδή θα παίζεις, φιλοδοξείς να παίζεις, φιλοδοξείς να παίζεις και στο κύπελο και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, θέλεις και άλλους παίκτες. Και επειδή ο Ρος μπορεί καμιά φορά να πάει στα δεξιά κιόλας, θες ένα στόπερ ακόμα. Άντε πάλι με το Ρος στα δεξιά. Τέσσερις έχουμε. Τέσσερις έχουμε, ναι. Τέσσερις και ένα ακόμα πέντε. Θέλουμε έναν ακόμα. Ναι. Ναι. Με αυτό το σκεπτικό, ότι επειδή παίρνουν κάρτες στα μπακ. Σωστά. Άλλη ερώτηση. Δεν είναι. Πώς το λένε, δεν είναι η φετινή χρονιά έτσι που ξεκινάει με την Ευρώπη η ευκαιρία, μάλλον όχι ευκαιρία, πώς να το χαρακτηρίσω. Συγκυρία. Δεν θέλω δικαιολογία τη φετινή χρονιά αν η ομάδα δεν αποκλείσει τουλάχιστον αυτές τις δύο ομάδες. Και με πιο σκεπτικό το λέω αυτό, γιατί ακούω πολλές απόψεις, επειδή είναι ποδόσφαιρο και... Είμαι ο πρώτος που πιστεύω ότι η ομάδα μου μπορεί να κερδίσει τη Λίβερπουλ. Λοιπόν, η ομάδα πρέπει να μπει στους ομίλους, κύριοι, γιατί επειδή γνωρίζετε αυτά που λέει ο Ζάκος, είναι μια πραγματικότητα. Στην Ελλάδα παίζουν και άλλα πράγματα. Και με αυτά που θα γίνουν του χρόνου που θα είναι τέσσερις ομάδες, και επειδή εμείς δεν είμαστε στις ομάδες αυτές που θα πάρουν και κανένα πέναλτι και κανένα goal offside και κανένα βαθμό παραπάνω. Και 150 εκατομμύρια λοιπόν, από το Δήμο Αθηναίων για το Βοτανικό. Ακριβώς, για να κάνουν κανένα κυπεδάκι. Λοιπόν, θα πρέπει η ομάδα οπωσδήποτε να κάνει επιτυχία ευρωπαϊκή. Δεν ξέρω τι έκανε ο πρόεδρος με τα συμβόλαια, με τα bonus, με όλα αυτά, αλλά το περσινό, το κακό που έγινε, ήταν πάρα πολύ μεγάλο, δεν θέλω να ξαναγίνει και φέτος. Όσο σκληροί και να είναι οι Κροάτες, όσο και να είναι εκτός έδρας παιχνίδι, όσο και άγνωστοι να είναι οι συγκεκριμένοι, εγώ το μόνο που θέλω είναι η ομάδα να πάει στους ομίλους. Όλοι το θέλουν αυτό.
Το λέω με ποια έννοια, ότι όλοι αυτοί οι παίκτες που ζητάνε λεφτά, ανανεώσεις και κάτι τέτοιο, ελπίζω να έχουν αναλογιστεί το πόσο σημαντικό είναι για τους ίδιους και για την ομάδα το να φτάσουν εκεί. Μα Θανάση, διαφήμιση είναι, αλλά εγώ σου λέω κάτι. Περνάς και την Κόλος, περνάς και τη Ριέκα και μετά σου κάθεται η Μίλαν. Να μην πάω να παίξουμε, δεν κατάλαβα. Δεν σου είπα να μην πας να παίξεις, αλλά μην λες ότι πρέπει. Είναι ένας μεγάλος στόχος. Η Ριέκα είναι εύκολη. Μα αυτό είπα και πριν. Η Ριέκα δεν είναι καμιά εύκολη ομάδα. Γιατί η Μόλντε ήταν εύκολη. Όχι, αλλά η Μόλντε τώρα παίζει στους ομίλους. Και πάει να μπει στους ομίλους της Champions League. Με τη Μόλντε έχασε την πρόκληση εκεί πέρα. Εμείς την υποβιβάσαμε την Μόλντε επειδή ήμασταν καλοί στο δεύτερο μάτσο. Γιατί πρέπει να υπάρχει λέξη φόβο σε κάποιον από τους δύο. Γιατί θα πρέπει πάντοτε. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει λέξη φόβο σε κάποιους από τους δύο. Η άγνοια, άκου λίγο. Η άγνοια του μεγέθους του αντιπάλου. Και δεν μιλάω για τη Ριέκα και τον Άρη. Αλλά ο Δαβίδ με τον Γολιάθ ήταν μία φορά. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει τόσο. Δεν υπάρχει ζήτημα. Είναι ποδόσφαιρο. Θα μπεις να παίξεις. Ναι. Αλλά όχι να προδιαθέτουμε κάποιον, λες και η Ριέκα είναι Ολυμπιακός Βόλου. Δεν είναι Ολυμπιακός Βόλου, είναι η Ριέκα. Αυτή τη στιγμή, αν παίξει η Ριέκα ΑΕΚ, μπορεί να αποκλειστεί η ΑΕΚ. Ριέκα Παναθηναϊκός. Έχεις κουραστεί με τις δικαιολογίες. Κουράστηκα με τις δικαιολογίες. Και ο Καρυπίδης έχει κουραστεί με τις δικαιολογίες γιατί έχει 400 διαρκείας. Αλλα εμείς του λέμε να αγοράσει παίκτες. Όταν είναι στο δικό μας το σπίτι, τις βρίσκουμε όλες τις δικαιολογίες. Ήδη στη δική μας την τσέπη. Όταν είναι σ' αλουνού, λέμε, α, έχω βαρθεί με τις δικαιολογίες. Άμα έχεις βαρθεί, τι θα σε κάνω, πάνε παίξε εσύ. Δεν μπορείς να πιέζεις και να προσθέτεις πίεση στην ομάδα κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Να πάει να παίξει η ομάδα σύμφωνα με τις δυνατότητές της. Έχουμε απαιτήσεις, αλλά δεν θα φορτώσω. Με αυτή την έννοια το λέω ότι απαιτώ να παίξουν με τέτοιον τρόπο. Θα παίξουν, δεν θέλει, κάτσε λίγο, μισό λεπτό. Δεν θέλει ο Ντάτκοβιτ να πάρει 30 και 40 χιλιάρικα παραπάνω και αν μπει στους ομίλους 200 χιλιάρικα παραπάνω και θα ακούσει εσένα ή εμένα να τον πω ότι παίξε και την μπάλα τη ζωή σου. Αλλιώς θα είμαι αμέσως αυτό σου με μυζιοπαδί σου. Άμα μπουν στους ομίλους, ο καθένας σου καθαρίζει από ένα εκατοστάρικο. Τι νομίζετε, θα παίξουνε. Δεν είναι κίνητρο για αυτούς να πάρει 100 χιλιάρικα ο ένας, 50 ο άλλος, 70 ο ένας, 80 εγώ ο άλλος. Το λέω, κύριε Χρήστανθε, με αυτό που έγινε πέρσι. Τι έγινε πέρσι? Όλες αυτές τις δικαιολογίες που άκουγα πέρσι. Ποια δικαιολογία? Ότι καμία δικαιολογία. Πήγανε, ήταν απαράδεκτοι, φάγαν τρίμπαλο στη Μόλντε. Ο δεν ήταν καλός και αποκλειστήκαμε. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν ήταν αλήθεια καλός είναι αυτό. Σε επηρέασε. Ο λάθος προγραμματισμός πέρσι σε επηρέασε. Τι να κάνουμε στα δύο τώρα. Πρώτα παιχνίδια. Και στα δύο πρώτα και στα δύο επόμενα και στα πέντε επόμενα. Τι πάει να πει αυτό? Όχι, μιλάω για την Ευρώπη. Όταν ο Βέλεθ με τον Μπάσα, κάναν πλάκα με το λεωφορείο και βάζαν την ομάδα σε μια τέτοια κατάσταση, φυσικά και σε επηρέασε στη Μόλντε. Φυσικά και σε επηρέασε. Όταν οι χαρακτήρες που είχες ως ποδοσφαιριστές. Τώρα τι να σου πω. Άντε κλείσε, γεια. Μην με εκνευρίζετε. Το λεωφορείο η αιτία. Γι' αυτό μας κοροϊδεύουν. Το λεωφορείο ήταν η αιτία. Ο αθλητικός σου διευθυντής μάλλον με τον ιδιοκτήτη και έβριζε τον ιδιοκτήτη για αυτόν τον λόγο. Και έγινε η ομάδα μπάχαλο. Εγώ ξέρω. Γιατί πήγανε 200 μέτρα, γιατί πήγα στο Μόλντε. Γιατί πήγαν 200 μέτρα με ένα λεωφοριάκι που δεν είχε air condition. 200 μέτρα απόσταση ήταν το λεωφορείο του αεροδρομίου. Ναι, και κάναν θέμα. Και το κάναν θέμα και έγινε θέμα και μέσα στην ομάδα και μαλώσαν και χάλασε το κλίμα και έγινε μπάχαλο. Γι' αυτό. Με συγχωρείς τώρα. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο. Καταλαβαίνεις με όταν δεν κάνεις προσφυγές και σου λένε γίνονται προσφυγές γιατί να πλήρω για μισό μήνα και στις άλλες ομάδες γίνονται προσφυγές και θάβονται, όλα παίζουν ρόλο. Δικαιολογία. Σε αποτυχίες δεν μπορώ να ακούω. Εντάξει. Και πέρσι ήταν μια αποτυχία. Η λέξη δικαιολογία προκύπτει από ένα κανονικό γεγονός. Αν το γεγονός είναι πραγματικό, είναι το πραγματικό γεγονός. Δεν αποτελεί δικαιολογία. Είναι ο λόγος, είναι ο δίκαιος λόγος. Εγώ, η περσινή πορεία η ευρωπαϊκή, ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε, ήταν για μένα προσωπικά μιλάω έτσι, όλα δικαιολογίες το ότι απέτυχαν να περάσουν, να προχωρήσουν. Να είσαι καλά, Θανάση. Άντε, κλείσε. Ήταν τόσο μεγάλη ευκαιρία. Κλείσε. Αντιμετωπίζαμε και η ομάδα, τι να σε πω. Φύγει να πάμε στο break. Φύγει να πάμε τέλος πάντων. Κλείσε. Άλλος ένας φίλος. Μην
Μίλα, Παπαδόπουλε. Δεν είχα μίλα. Ωραία. Μίλα, δώσε το φίλο. Τελευταίο. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Χρήσανθε. Χαίρετε. Χαίρετε. Πήρα και λίγο πριν στον κύριο Ζαγόρα, Μιχάλης είναι το όνομά μου. Βγήκε μετά ένας φίλαθρος του ΠΑΟΚ και μου είπε να σας ρωτήσω εσάς για κάτι που έζησα και εγώ, είδες με τα μάτια μου. Για την ο φίλαθρος του ΠΑΟΚ είπε να ρωτήσει εμάς, εσύ τι είσαι, φίλαθρος του Άρη? Εγώ είμαι φίλαθρος του Άρη. Και σου είπε να ρωτήσει εμάς για την εκδρομή στην Αθήνα. Ναι, ότι υπήρχαν λέει, άτομα λέει, που δίναμε 50 λέει, για να τους κατεβάσουμε κάτω για να έχουμε κόσμο. Είχαμε δηλαδή εμείς 50 και τα δίναμε. Ναι, και είπε, βγήκε μάλιστα και λέει ο Χρήστος το ξέρει. Λέει. Ναι. Μήπως μου δώσαν και εμένα, μήπως τα δίνα εγώ τα 50. Γιατί αν είχα 50 να δίνω. Ναι. Δεν και δεν μου λες, να πάρω και άντε, το πήρα άκου, το άκου λίγο, και άντε δίναμε 50. 80 ευρώ στη μαύρη αγορά το πήρα. Άκου λίγο, άντε δίναμε 50. Παρακαλούσα να βρω εισιτήριο. Άκου λίγο, άντε δίναμε 50. Με δεδομένο ότι ήμασταν 10.000 παραπάνω από ό,τι ήταν αυτοί. 500.000 μοίρασε ο Άρης. Τι ομαδάρα ακριβώς. Είμαστε ρε φίλε. Τι ομαδάρα είμαστε ρε φίλε με 500.000. Δηλαδή μιλάμε, άκου λίγο. Το ψέμα, και η προπαγάνδα τους είναι επική, αλλά είναι και τόσο κομική ταυτόχρονα που ξεφτιλίζονται μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Πάμε παρακάτω, πες το γρήγορα. Είναι ο καημός του κομπλεξικού που λέμε. Άστο, αυτό πάμε λίγο παρακάτω. Έχω ένα πολύ πολύ μικρό παράπονο που φοβάμαι ότι θα γίνει έντονο λίγο πιο μετά. Και αυτό είναι για τον Άγγελο τον Χαριστέα. Και θέλω δηλαδή να το τεκμηριώσω το γιατί. Ναι. Όταν ήρθε στον Άρη όλοι ανακουφιστήκαμε. Είπαμε ότι ήρθε ένας άνθρωπος πέρα ότι είναι γνώστης, ότι είναι και δικό μας παιδί. Ναι. Και ήρθε να θυμάται ότι ξεκίνησε 18, ούτε κανένα, ήταν 18, δεν ήταν, είχε κλείσει τα 18, ότι ήταν 18 χρονών παιδί και τον έβαλε ο Γιώργος Σοφυρός στα βαθιά με τη μία. Ναι. Το θυμάσαι το μας μέσα στην Τούμπα. Το θυμάμαι. Και ήλπιζα ότι αυτός ο άνθρωπος που βγήκε 18 χρονών παιδί, άρα δεν κολλάει στις ηλικίες, ερχόντας φέτος στον Άρη, που έχω και μια θεωρητικά παράδοση στο να βγάζω κάποιους παίχτες, ότι θα εμπιστευόταν τα δικά μου τα παιδιά. Γιατί δεν τα εμπιστεύτηκε? Και από ό,τι ακούω, ναι. Όχι. Τι όχι? Όχι. Πέντε λάθος έχουν ανέβει. Είναι αυτό. Τι λάθος. Πέντε έχουν ανέβει. Πώς θέλει να ανέβει, 15? Αυτό το κάνουν κάθε ομάδα. Όχι, περίμενε, όχι, άσε τα κάθε. Επειδή ήμουνα και στην προετοιμασία. Πέντε παίκτες είναι από την ΚΑΠΑ 19 στην πρώτη ομάδα. Είναι πολύ διαφορετική η διαχείριση των μικρών φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές, να ξέρεις. Και τους έχει από πέρσι. Αυτό είπα ότι φοβάμαι να μην γίνει πιο έντονο μετά. Ακούω ότι πάμε να πάρουμε έναν επιθετικό ακόμα, λέει, σαν project, λέει, από Ασία, λέει. Είναι μια σκέψη, δεν είπε κανένας ότι τον πάρουμε. Ωραία, και αυτό τι σχέση έχει. Αυτό, για ποιο λόγο να μην για να τον πουλήσω 10 εκατομμύρια, γι' αυτό. Μετά, ναι, γι' αυτό. Γιατί να μην πουλήσω το δικό μου τον Πέτρο Χατζηπρυπυρίδη που βγάζει μάτια. Άμα κάνει 10 θα τον πουλήσω κι αυτόν. Το βγάζει μάτια, περίμενε. Ηρέμησε, βγάζει μάτια, περίμενε. Λίγο χαλαρά με τους μικρούς. Δεν έχει βγάλει κανένας μάτια μέχρι στιγμής. Μάτια δεν έχει βγάλει. Κανένας είναι ένα καλό παιδί με προοπτικές. Τι βγάζει μάτια τώρα, λέμε. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο. Να μην πω όνομα. Το ξαδερφάκι μου παίζει στην ομάδα του Άρη κάτω 19. Έχω δει τουλάχιστον 8 παιχνίδια του Άρη. Αυτό το παιχτράκι βγάζει μάτια. Μάτια δεν βγάζει. Μισό λεπτό. Άκουσε με λίγο. Αλλά είναι πολύ καλό. Άκουσε με λίγο γιατί είναι πολύ. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Επειδή είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Ναι. Άσε τον Άρη. Στον Άρη δεν νιώθουν και είναι πιανόλες. Τα παίρνουν στον Άρη και δεν τα προωθούν τα παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Πες μου. Όχι, εγώ το λέω. Πες μου ένα παιδί που έφυγε λοιπόν από τον Άρη γιατί στον Άρη δεν του φέρθηκαν σωστά και έκανε καριέρα. Και έπαιξε κάπου, πες μου. Όχι, κανένα. Τι όχι. Τότε. Λίγο, ίσως λέω. Λίγο ο Γιαννιώτας. Δεν λέω από αυτούς, αυτοί κάναν καριέρα. Όχι, λίγο έκανε ο Γιαννιώτας. Τι παίξαν και στην πρώτη ομάδα. Αλλά έπαιξε στην πρώτη ομάδα του Άρη. Ο Γιαννιώτας. Και ο Διούδης είναι. Ναι, που ήταν και ο Διούδης. Όταν λοιπόν. Άκουσε με λίγο. Όταν λοιπόν από τα 5.000 παιδιά έχουν παίξει μπάλα οι 5, δεν μπορούμε να κατηγορούμε τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα ότι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή και η ΚΑΠΑ 19 και η ΚΑΠΑ 17. Δεν έχουν υποδομές δηλαδή. Αυτό λες τώρα. Είχαν διαλυθεί οι υποδομές μας επί μια πενταετία. Αν δεν υπήρχε ο Καραμαλής να τις κρατήσει,
τις υποδομές του Άρη και να κάνει και τα γήπεδα στο ΤΕΦΑ, που, του, που μείναν και στα ΤΕΦΑ τα γήπεδα, δε, θα ήμουν εγώ. Είναι, εγώ θα ήμουν. Αν δεν είχε να είναι ο Αλεξιάδης πόσα χρόνια είναι εκεί πέρα, μόνο του. Συνέχεια, ναι. Και ο Καζάνας πλέον, ή κάποια κι άλλα, κι άλλα παιδιά που περάσανε, όπως ο Τότας που τώρα πήγε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει. Δεν συζητώ για τον Τάσο τον Θεό, που είναι στην εθνική ομάδα, αλλά αν δεν υπήρχαν μετά την απώλεια του Στέφανου Γιώρη, οι ακαδημίες μας πήραν την κάτω βόλτα. Και όταν πήγε στη Γάμα Εθνική, λοιπόν, οι ακαδημίες σου διαλύθηκαν. Φανέλες δεν είχαν να βάλουν τώρα, τα παιδιά. Τώρα όμως έχω ακαδημίες. Ακριβώς γι' αυτό έχεις και πέντε. Γι' αυτό έχεις και πέντε παιδιά στην πρώτη ομάδα. Πέντε παιδιά ναι, στην πρώτη έχω, ομάδα όχι τώρα δεν στην είναι μικρό. Θέλω... Δεν του έχει μόνο στην προετοιμασία. Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Κάτι θα μείνουν και στην ομάδα. Μπακαλιάνης, ο Μπακαλιάνης δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε στα play-off. Έπαιξε κατά και πέρσι κατά ήταν στην προετοιμασία. Όχι, στην προετοιμασία ήταν και πέρσι. Και κέρδισε τις προηγούμενες δύο προετοιμασίες είναι ο Μπακαλιάνης. Στην προετοιμασία ήταν και πέρσι. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι πέρσι στην προετοιμασία ο μικρός δεν τα πήγε καλά. Πέρσι δεν ήταν καλό στην προετοιμασία, αλλά δούλεψε το παιδί. Δούλεψε. Έτσι. Εγώ ήμουν στην προετοιμασία και πέρσι. Εμπιστεύτηκα και με βγήκε. Όπως πρόσεξε, για να σου το πω ανάποδα. Ο Μπακούτσης πέρσι στην προετοιμασία έδειχνε πιο πολλά πράγματα από τον Μπακαλιάνη. Ναι, και το είπα. Ο Μπακαλιάνης για μένα δούλεψε τόσο πολύ που τον ξεπέρασε. Και έτσι είναι σε αυτές τις ηλικίες. Απλά θέλω να είμαστε δίκαιοι και με τους ανθρώπους που κάνουν μεγάλο αγώνα στα τμήματα υποδομής, στα δικά μας, χωρίς να έχουν τις συνθήκες που έχουν οι άλλες ομάδες. Ο Χαριστέας λοιπόν, προς ενημέρωση ο Χαριστέας, έχει προσέξει ιδιαίτερα φέτος της Ακαδημίας και ο στόχος είναι, γιατί ακόμα είναι λίγα πράγματα που έχουν γίνει, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα στις Ακαδημίες του Άρη, πάρα πολλά πράγματα, πίστεψέ με και δεν θέλω να πω 2-3 πραγματούδια γιατί δεν είναι για μέγεθος του Άρη να υπάρχουν οι ελλείψεις αυτές, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να γίνονται σταδιακά κάποια πράγματα. Ο Άρης θα βγάλει παίκτες. Από εκεί και έπειτα όμως θα πρέπει να δουλέψουν και αυτά τα παιδιά μόνα τους. Υπάρχουν παίκτες από τις ακαδημίες που μπορούν να στελεχώσουν και την πρώτη ομάδα αύριο μεθαύριο και να είναι ο επόμενος Γιαννιώτας. Ο επόμενος Διονύδης. Αυτό λέω για ένα και μόνο πράγμα για να κλείσω να μην καθυστερώ. Ναι. Επειδή είναι κρίμα αυτός ο άνθρωπος που είναι πρόεδρος του Άρη και με μιλάω για τον κύριο Καρυπίδη. Ναι. Επειδή κάνει το παραπάνω από ό,τι μπορεί και φαίνεται. Ναι. Πέρα ότι βάζει λεφτά, πέρα ότι με φτιάχνει γήπεδα, πέρα ότι χίλια δυο κάνει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Και είναι κρίμα να δίνει λεφτά για να δει τυχαία το όνομα. Ο π.χ. Μπερτόγλιο ή ξέρω εγώ ο Ασιάτης, ο Θετικός ή οτιδήποτε, πρέπει να στηρίξω με τα δύο μου χέρια και με τα δύο μου πόδια και με όλη μου την καρδιά την ακαδημία μου. Να βγάλω δικά μου σωστό παιδιά. Είναι, σωστό είναι αυτό. Για να μην χρειάζεται να δίνω και 100 και 200 για να φέρω τον κάποιον να παίξει στον Άρη. Όλα θα γίνουν και τα δύο χρειάζονται. Όλα χρειάζονται. Αυτό. Αμήν. Να σε καλά. Καλά. Να σε καλά. Και, και διαρκεία. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Διαρκεία. Σας παρακαλώ πολύ. Κρίμα είναι. Κρίμα. Διαρκεία. Να είστε καλά, καλά, μπορεί να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας. Αν απαιτεί την ψηλή ποιότητα, συνείπε παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές οδικές μεταφορές Χρύσανθε, ναι. Ανθουλάκης Smart Trans. Έτσι, εγγύηση. Αυτός μας έστειλε στην Αυστρία. Εγγύηση. Στις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, με νέες τεχνολογίες ασφάλισης, συνεχή παρακολούθηση φορτίου, με παρακολουθούσε ο Χρύσανθος όσο πήγαινα, και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη, τηλέφωνο 2310-75-3024 και ανθουλάκης ltd.gr και Μαρμαρίδης που είναι και αυτός μαζί μας εννοείται στη σημερινή εκπομπή με έπλα κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες στα δικά σας μέτρα και στα χρώματα τα οποία επιθυμείτε. Θα πάμε στο διάλειμμα. Ναι, πάμε τώρα στο διάλειμμα και επανερχόμαστε με γραμμές και πάλι. Παιδιά, τώρα μην καλείτε. Μόλις γυρίσουμε και πω ανοίγω τις γραμμές, τότε θα βγείτε και πάλι στον αέρα. Λοιπόν, break. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. Φορτώστε τις γραμμές. All About Harrison Air, Χρήστος Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Πουλάει η εκπομπή. Για ένα 20 λεπτάκι ακόμα θα πάμε παρέα με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Στέλνετε και τα μηνύματά σας σε FM και ενώ στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά. Συμπεριλαμβάνομαι και του ΦΠΑ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Βιάζεται ο Χρήστος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, ο Ματσέος είναι. Παιδιά, καλά που ακούγαμε πριν τους Γκάντζερ Ρόζ. Τους Γκάντζερ Ρόζ. Τηλεφωνητή. Ναι. Κι άλλους τώρα από δίπλα που βγάζουν τον Τζιόλι, τον Μιχαηλίδη, σου λέει να βγάλω κι εγώ. Δηλαδή αυτό το κόμπλεξ σας, σταματήστε να κοιτάτε τους άλλους. Κοιτάξτε το δικό σας σπίτι. Και δεν καταλαβαίνω το πιο προηγούμενο ακροατή που έλεγε απαιτώ από την ομάδα να απαιτήσει στην Αριανέ μου από τη γυναίκα σου να σου κάνει φαΐ και να σου καθαρίζει το σπίτι και τα ρούχα.
όχι να απαιτείς από τον Άρη. Εντάξει, άμα δεν βάλεις λεφτά, δεν απαιτείς. Βάζεις, παίρνεις το διαρκεία σου και το βουλώνεις και κάθεσαι στην κερκίδα και χαίρεσαι όταν κερδίζει ομάδα και στεναχωριέσαι όταν χάνει, χωρίς όμως να λες α, ου και να θες την καταστροφή στα ραδιόφωνα. Έχω άδικο που δεν άρεσε, Τσαλτίδη. Ίσως λίγο στον τόνο της φωνής. Σε πολλά από αυτά. Ρε φίλε, δεν μπορώ, δηλαδή τους ακούω και με φτιάνει τρέλα. Κουβέντα... Με συνειδία του κερατά. Ακόμα δεν είδαμε την ομάδα με πιτσιρίκια θα αυτό και να βγάλουμε πιτσιρίκια. Ποια πιτσιρίκια, καλά το είδες πριν. Ποια πιτσιρίκια, δηλαδή, που ήταν σωστά και ήταν να κάνουν καριέρα, δεν παίξανε στην πρώτη ομάδα. Όλοι παίξανε. Αυτοί που δεν παίξανε δεν έκαναν και καριέρα. Έτσι είναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Άμα ο ΠΑΟΚ, η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ, κόστιζε, για να μην πω κοντά εισάξια με την πρώτη ομάδα του Άρη, 2,5 εκατομμύρια. Έχουν σμπρώξει λεφτά για να κάνουν ακαδημίες. 2,5 εκατομμύρια πέρσι. Βρώμα το, ποιο είναι το μπάτζετ το δικό μας ρε Τσαλτίδη, αυτοί που ξέρουν όλοι οι δήμονες. 5 με 5,5 ήταν το σύνολο του μπάτζετ. Πρόπερση πώς ήταν το μπάτζετ του Άρη. Στη, πού, στην πρόπερση. Στην πρώτη χρονιά της πρώτης της δικής μου καρυφής. Γύρω στα 4 εκατομμύρια. Δηλαδή ο ένας δίνει 4 εκατομμύρια και έχει πρώτη ομάδα στη Super League και ο άλλος δίνει 2,5 και έχει να πούμε δεύτερη έχει, ομάδα στα πιτσιρίκια. Έχει 50 στην πρώτη ομάδα, αυτή ήταν η διαφορά. Και προς τιμή μας, τουλάχιστον τα πιτσιρίκια μας, εντάξει, δεν καταραίανε στο βαθμολογικό πίνακα, ήταν πολύ κοντά στον ΠΑΟ και τους παλέψαμε. Αυτό είναι προς τιμή προς το σκάουτινγκ. Νομίζω ότι μόνο ο Άρης δεν έχασε. Ένα παιχνίδι παίξανε 0-0. Μόνο ο Άρης δεν έχασε. Α, μπράβο. Με γηπεδούχο και είμαστε σε πάρα πολύ καλή. Και από ό,τι θυμάμαι και Άκη, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο Άρης τερμάτισε τρίτο στην ΚΑΠΑ 19. Ωραία. Και δεν δώσαμε λεφτά. Φανταστείτε να δώσουμε και λεφτά. Κλείσε. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά. Αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Οι άλλοι σκοπάνε χρήμα και ομάδα δεν έχουν. Έτσι. Δόξα σε τον κύριο που καλύψαν αυτό το Φερέρ, πώς το λένε. Να. Το φύρε. Δόξα τον Θεό που το κάνει. Να σε καλά. Γεια, γεια. Πριν πάμε στον επόμενο. Όχι, σε λίγο, στο τέλος. Στο τέλος αυτά. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς είστε, κύριε. Βεβαίως. Πατήσατε ένα ευαίσθητο κουμπί μου. Τώρα ο προηγούμενος. Πήρε το ευαίσθητο σημείο μου. Λοιπόν, ναι. για να τα κάνουμε λίγο, θέλω 4-5 λεπτά. Όχι, 3 έχεις άντε. Ήδη το ένα το φάγατε εσείς. Ναι, άρα έχεις 2. Άκουσε να σου πω λίγο. Λέγε. Σε ηλικία 5 ετών πήρα το γιο μου μαζί με τη γυναίκα μου και πήγαμε στα γήπεδα του Καραμαλή. Τα σημερινά τα Planet. Το Καραμαλή. Ναι, εκεί κάναν προπονήσεις τα μικρά του Άρη. Υπεύθυνος ήταν ο Θόδωρος ο Δαλκίδης. Α, λες πω, είναι πολλά χρόνια. Όταν τότε. Πήγα εκεί, ναι. Όταν ήταν ακόμα... απέναντι από το δίπλα στο Express Service, απέναντι από το Hyatt. Εκεί δεν είναι του Καραμαλή, είναι του Κατσιαρού, του Παπαδόπουλου. Ήταν του Καραμαλή, ήταν του, λεγόταν η γήπεδα του Καραμαλή και μετά γίνανε Planet και ήταν ο Κούτσης, ο Παπαδόπουλος και ο Κατσιαρός. Κατσιαρός. Ναι, αυτοί τα είχαν πάρει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ακόμα Planet λέγονται. Ναι, Planet. Τέλος πάντων. Και μου λένε, εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε λέει, τέτοια παιδιά λέει, σε αυτή την ηλικία. Ο Ηρακλής είχε εντωμεταξύ, έτσι. Η μόνη ομάδα που είχε στη Θεσσαλονίκη ήταν ο Ηρακλής. Και βλέπουμε από εδώ, βλέπουμε από εκεί, λέμε δεν γίνεται ρε, πρέπει να κάνουμε κάτι. Και μαζευόμαστε 25 άτομα στην Κερκίδα, με τον πρωτοστάντες, ας πούμε, τον Γιώργο τον Βασβάνη και τον Βασίλη τον Μπάμπη, και κάναμε ένα μεικτό κλίμα από 4-5 ηλικίες και βάλαμε μικρές... Ψιλοθυμάμαι, ναι, με τον Βασίλη, ψιλοθυμάμαι με τον Βασίλη, ναι. Ναι. Με τα παιδιά μας στην αρχή, με φίλους από εδώ, από εκεί, ξέρω εγώ, να πούμε. Και μαζέψαμε την πρώτη χρονιά κάπου 50-60 άτομα, τη δεύτερη χρονιά 150 και την τρίτη χρονιά διώχναμε παιδιά. Ναι. Γήπεδα δεν υπάρχουν πουθενά. Έπρεπε να ψάχνεις πάρα πολύ για να βρεις. Τρέξιμο μεγάλο. Τρέξιμο μεγάλο. ΠΑΟΚ δεν υπήρχε στον ορίζοντα. Παίρνουμε τους καλύτερους προπονητές που κυκλοφορούσανε πάνω στο... γιατί είναι ειδικοί προπονητές, δεν μπορείς να πάρεις ένα προπονητή που γυμνάζει άντρες να γυμνάσει τα πεντάχρονα, ναι. Δεν γίνεται. Και παλιούς δικούς μας. Φτάνουμε σε ένα σημείο να αργώνουμε όλη την... να αργώνουμε. Εντάξει και εγώ μέσα, αλλά εντάξει. Τον Παπαδόπουλο που αναφέρατε, πήγαμε ήταν λίγο πριν κλείσει στον Άρη. Παπαδόπουλος από στην Κατερίνη, ναι. Πήγαμε στο χωριό του. Και δεν έκλεισε για 2-3 χιλιάρικα
που είπαμε ας πούμε τότε το Λάμπρο να τα δώσει και λέει δεν δίνω τώρα για 12χρονο τόσα λεφτά και μετά για 36.000 θυμάμαι πήγε στον Ολυμπιακό, με 36.000 πήγε στον Ολυμπιακό Παπαδόπουλος. Ήταν έτοιμος να κλείσει εμάς Παπαδόπουλος. Κυριάκος Παπαδόπουλος στιγμή... για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Κυριάκος, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Ωραία. Κυριάκος Παπαδόπουλος. Λοιπόν, φτιάξαμε ομάδα. Ήρθε ο Γιώρης. Ο Γιώρης ναι μεν, αλλά όλες, όλα τα παιδιά που ανεβήκαν πάνω όλα είναι παιδιά του, του Βασίλη του Μπάμπη και του Γιώργου του Μπασβάνη. Έτσι προωθηθήκανε. Από παντού παίρναμε παιδιά. Από παντού. Δηλαδή είχαμε ανοίξει ας πούμε δύο επικοινωνίες με όλη την περιφέρεια. Το Γιώργο του Βασβάνη λες το γιο. Τον Ανεψιό. Ανεψιός είναι. Τον Ανεψιό, πρέπει που έπαιζε ποδόσφαιρο. Στη δράση Αρδαμερίου που έπαιζε μπάλα. Άνα, μπράβο, ναι. Ωραία. Για να συνεργούμαστε. Ο φίλος Γιώργος ο Θείος είναι μου. Αυτός που έσβρωχνει τα λεφτά. Φίλος μου. Ναι. Λοιπόν, πιο φίλος από μένα δεν γίνεται. Όταν, το, όταν έπαιζε μπάλα ο Γιώργος στη δράση Αρδαμερίου και εγώ μετέδιδα στο Time Channel, δεν τον ήξερες. Πάρ τον Γιώργο και πες του Χρύσανθος. Πριν 25 χρόνια έπαιζε μπάλα στη δράση Αρδαμερίου και εγώ έκανα πρώτες μεταδόσεις 19 χρονών στο Time Channel. Εγώ ήξερα το θείο του γιατί ήταν γενικός αρχηγός σε εμάς. Πάρ τον το Γιώργο να και έδινε λίγες στις κάλτσες. Άκουσε τώρα λίγο. Πάμε. Κάποια στιγμή κάνουμε μια φοβερή ομάδα 96-97-98 και 95 άριες μας. Ναι, πάμε όμως γιατί έχουμε άλλους 3 και 5 λεπτά μόνο. Πάμε, λοιπόν, έχουμε ένα τουρνουά στον Παπαδαραμαϊκό, ο οποίος Παπαδαραμαϊκός σε παρεπιπτόντως έχει φοβερές εγκαταστάσεις. Ναι. Όχι δόξα δράμας, ο Παπαδαραμαϊκός. Ναι. Είναι μέσα διεθνές τουρνουά. Είναι μέσα και ο Άγιαξ, ο οποίος έρθει με την καλή του την ομάδα 96-97. Ναι. Παίζουν 97 άριδες οι δικοί μας και του κερδίζουν 5-0. Ναι. Από αυτούς, επειδή ο Άγιαξ είχε μαζί του, ήρθε οργανωμένα με το χουίσκου του κάθε παίχτη, ξέρω εγώ ένα τέτοιο ποιος είναι, τι είναι, και τα μοίρασε. Από αυτούς τους παίχτες που τους ρίξαμε 5, άλλοι πήγαν στην Μπαρτσελώνα, άλλοι φύγαν δεξιά, άλλοι παίζουν στον Άγιαξ, ναι. Άλλοι φύγαν αριστερά, είναι επαγγελματίες. Ναι. Από εκείνους τους 97 άριδες, 5 παίχτες πήγανε στον ΠΑΟΚ, εξαφανιστήκανε. 5 παίχτες πήγαν στον ΠΑΟΚ. Γιατί γίνεται αυτό, δηλαδή, ξέρεις. Αυτό ακριβώς γίνεται. Γιατί γίνεται αυτό, γιατί ξέρεις. Γιατί πήγαινε ο Ζαγοράκης και ο Βρίζας και χτυπούσε τα κουδούνια, φίλε. Όχι, όχι, όχι γιατί πήγανε στον ΠΑΟΚ. Γιατί οι του Άγιαξ παίζουνε και οι δικοί μας δεν παίζουνε. Γιατί δεν λέμε για τον Άρη. Όχι. Δεν υπάρχει γιατί. Αξιοκρατία. Γιατί, άμα είναι καλός και δεν παίζει. Άκουσε με. Συγγνώμη, γιατί. Γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία. Δηλαδή, συγγνώμη, τι τον κάνεις. Τι σημαίνει αξιοκρατία. Ας πάει να παίξει τον Άγιαξ. Ένα παιδί 16 χρονών, 17 χρονών να τον κόβεις από τον Άρη και ωραία. Πάει να παίξει σε άλλη ομάδα. Ναι. Θα σου πω ένα παράδειγμα ενός παίχτη του Βασιλούδη. Ο οποίος έφυγε από τον Άρη. Και πού έπαιξε. Πήγε στον Πανετολικό. Ωραία. Ο Μαντζουράκης τον ανέβασε στην πρώτη ομάδα. Ναι. Ο Μαντζουράκης έπαιξε ο Βασιλούδης στην πρώτη ομάδα. Παίχτης δικός μας ήταν ο Βασιλούδης. Έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Ναι. Αμυντικός με 68. Και... έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Λοιπόν, εκεί πέρα, όταν φεύγεις και πας σε άλλη πόλη σε μικρές ηλικίες, ναι. Να γνωρίζεις κάτι. Αν έχεις παιδί και τα έχεις ακαδημίες και φύγουν από τον Άρη και πάνε αλλού, ναι. Να τον πόλεμο που τρώνε από τους άλλους, όχι από τα παιδιά. Ο Χαριστέας γιατί έπαιξε. Από τους γονείς. Ο Χαριστέας γιατί έπαιξε. Ποιος? Ο Χαριστέας, ο Άγγελος. Πού έπαιξε. Στον Άγιαξ. Στη Σάλκε, στη Βέρντε Βρέμης. Γιατί έπαιξε. Εκεί πέρα τον αγόρασαν. Ο Τραϊανός Δέλλας γιατί έπαιξε. Εκεί, ήταν, εκεί τον αγόρασαν. Και τι σημασία έχει τον αγόρασαν. Εκεί τον αγόρασαν. Ο Κρίστη Βαγγέλη, ο οποίος έπαιξε, πώς έπαιξε. Πρόσεξε να δεις. Ο Γιαννιώτας πώς έπαιξε. Ο Χαριστέας, ο Διούρης πώς έπαιξε. Πήγε στον Αθηναϊκό και δεν ακούμπησε. Πήγε στον Αθηναϊκό, περίμενε λίγο, δεν τα ξέρεις σωστά. Ο Χαριστέας... Εδώ σου είπα πήγα τον Γιώργο Βασβάνη στη δράση Αρδαμερίου. Μην μιλάς πάνω σε μένα γιατί δεν ακουγόμαστε. Ναι, τι δεν ήξερε όμως. Τι δεν ξέρω, τον Άγγελο δεν ξέρω. Μην μιλάς, δεν γνωρίζεις. Δεν γνωρίζω εγώ τον Χαριστέα. Θα σου πω εγώ για να μάθεις. Ποιος ήταν ο μάνατζερ, περίμενε εσύ που τα ξέρεις. Ποιος ήταν ο μάνατζερ όταν πήγε στον Αθηναϊκό. Ο Ταουσάνης. Είδες που τα ξέρεις. Ο Ταουσάνης τον παπά μου δούλευε. Πάρ' τον Ταουσάνη τηλέφωνο. Πάρ τον τώρα τον Ταουσάνη τηλέφωνο. Πάρ' τον Κώστα και ρώτα τον Κώστα που δούλευε. Και ο Μπανιόρας. Τώρα το είπε σωστά. Ο Μπανιόρας ήταν.
Ρε, εγώ ξέρω άλλα πράγματα. Ο Κώστας ήταν μετά. Άκουσε, εσύ κοιτάς μπροστά αυτό που φαίνεται. Εγώ κοιτάω και πίσω από την κουρτίνα. Εντάξει, καλά. Λοιπόν, άκουσε να σου πω λίγο κάτι. Καλά. Άκουσε με λίγο. Το Ταουσάνης ο Χαριστέας έφυγε από τον Άρη και δεν πήγε σε καμία Βέρντερ. Δεν πήγε σε καμία Βέρντερ. Πήγε στον Αθηναϊκό. Κάνεις λάθος. Πήγε για 6 μήνες δανεικός εκεί και τον έφερε πίσω. Δεν πήγε καθόλου για 6 μήνες. Λάθος κάνεις. Μαζί με τον. Με τον Θεοδωρίδη τους έστειλαν εκεί σαν ανταλλαγή για τον Αγαθοκλέους. Μπερδεύε, 43 χρόνια. Δεν παίξανε καθόλου. Το ξέρω, έκανα ρεπορτάζ για τότε στην Αθηναϊκή. Και ο Σούπερ 3 τότε έκανε κινήσεις και τα φέραν τα παιδιά πίσω. Έκανα έγγραφα στην Αθηνική Μακεδονία. Στράξει, πάρ' τον Άγγελο να σε ρωτήσει τι μου είπε τη μέρα που πήγε στο Αθηναϊκό. Εγώ ξέρω τι έγινε κάτω στο καμαράκι με τον Σούπερ 3. Ο Σούπερ 3 ενήργησε και ήρθαν τα δυο παιδιά ξανά πίσω. Το ξέρουμε, έβγαλα τον Τράιο πριν. Γιατί εκεί δεν παίξανε. Πριν 2 μήνες και το είπε. Τους φάγανε και εκεί. Ωραία, και αυτό τι σημαίνει. Όταν είσαι σε μικρή ηλικία 17-18 χρονών. Δεν ξέρω να κολλάς την μπάλα. Θα σε φάνει. Εγώ τα ξέρω από πρώτο χέρι, αδερφέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξεις. Σου κόβω τα φτερά. Εγώ λέω ότι αν είσαι καλός παίκτης θα παίξεις. Όχι, δεν θα παίξεις ποτέ. Ο Μαραντόνα να είναι. Εντάξει. Καλά, οκ. Να έχει τον Μαραντόνα να τον διώξει η θηγατρική ομάδα, δηλαδή αυτή που τον έκανε, αν τον διώξει, ενώ ξέρει ότι αξίζω να παίξω και πάει αλλού, δεν θα παίξει, φίλε. Εγώ λέω θα παίξει. Αν είναι καλός παίκτης θα παίξει. Δεν θα παίξει ποτέ. Εντάξει, καλά, ωραία. Okay. Ξέρεις πόσοι παίκτες. Δηλαδή ο Καζάνας δεν μπορούσε να παίξει μπαλά. Ποιος? Μια που ανέφερε ο άλλος ο κόσμος. Ο Καζάνας. Ο Καζάνας. Ο Καζάνας. Έπαιξε. Εσύ τι πιστεύεις δεν μπορούσε να παίξει. Έπαιξε. Δεν έπαιξε. Ωραία. Τι να κάνουμε τώρα, τι θες. Καλέ παιδιά, έγινε ωραίος προπονητής. Μια χαρά είναι. Άντε κλείσε. Έφυγες για να πάμε και στο επόμενο. Απλά εκεί πέρα, εκεί και τελειώνω. Στον Άγιαξ, στον κάθε Άγιαξ στην Ευρώπη, δεν μπαίνουν δεύτερη, τρίτη και τέταρτη παράγοντες μέσα. Αυτός που αξίζει θα ανεβεί. Αυτός που δεν αξίζει θα μείνει στάσιμος και θα φύγει. Ωραία. Έγινε. Να σε καλά. Εδώ πέρα δεν μιλάω για τον Άρη, έτσι. Να μην παρεξηγηθώ. Δεν μιλάω μόνο για τον Άρη. Αυτό έχει συμβαίνει παντού. Πήγε να γίνει στον Παναθηναϊκό και πάει να γίνει τώρα. Δηλαδή τους ανέβασε ο Ντόνης και πάει να τα φάνε τα παιδιά. Έχεις κλείσει δεκάλεπτο, έχεις κλείσει δεκάλεπτο. Έχουμε και μετά, έλα, γεια. Τι ήταν αυτό. Επόμενος. Ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εσείς έχετε τίποτα, κανένα γιο, κανένα αυτό που να παίξει μπάλα. Αυτό θα έλεγα ρε παλικάρι. Αυτός δεν περπάτησε ο γιος του που τάχα με το πάγανε. Και πήρε εδώ πέρα. Εντάξει, δεν λάπει τον πόνο του άνθρωπο. Άστο να τα πει. Ναι, ενώ ζήτησε 5 λεπτά στην αρχή. Έφαγε 10. Έφαγε 15. Έχεις δίκιο. Για να μας πει τον πόνο του. Ναι. Πες και εσύ το δικό σου τώρα. Δεν θα πω κανένα δικό μου. Λοιπόν, ναι. Εγώ είμαι παλιός αθλητής και παράγοντας τον Άλφα Σεγμάρης. Μάλιστα. Και εκνευρίζομαι πάρα πολύ. Μάλιστα. Με αυτούς που παίρνουν τηλέφωνο. Ναι. Και λένε ότι δεν θα ήθελα αυτό, δεν θα ήθελα εκείνο, ναι. Και θα ήθελα αυτό και θα ήθελα εκείνο. Ναι. Ποιος είσαι ρε φίλε που εσύ δεν θα ήθελες ή θα ήθελες, ναι. Στο κάτω-κάτω. Υπάρχουν και κάνουν και συστήματα ότι ο ένας θα παίξει τερό, ο άλλος θα παίξει έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν, τους προπονητές γιατί τους έχουμε ρε παλικάρι. Άμα είναι να σε πάρουμε εσένα, θα σε βάλουμε εκεί πέρα. Μιλάω για τον οποιοδήποτε παίρνει τηλέφωνο και λέει τα δικά του. Και να μας γίνει και φτηνά και να κάνουμε με τα λεφτά που θα μας περισσέψουν να κάνουμε και κανένα δυο μεταγραφές. Λοιπόν, και μερικοί λένε ότι ξέρεις εγώ τότε έδωσα το 50-άρικο. Όταν έβγαζες την κόμενα για καφέ μπορεί να δίνεις 100-άρικο. Αλλά δεν την έπαιρνες και στο σπίτι σου δικιά σου. Ούτε έπαιρνε στα ραδιόφωνα για να πεις ότι ξέρεις δεν με χαμογέλασε ή δεν με χάιδεψε σωστά. Λοιπόν, συμμορφωθείτε γιατί υπάρχουν και αρκετοί που βγαίνουν και τώρα πριν κάνα 8-10 δεκάμινο και λέγανε έλα μωρό Καρυπίδη δεν μας κάνει. Σωστό είναι αυτό που λες. Λοιπόν, και έτσι και αλλιώς και τώρα που ο Καρυπίδης έκανε αυτό που έκανε βγαίνουν τώρα. Την κουλτούμπα την έχουν κάνει και λένε ο Καρυπίδης ο έτσι ο αλλιώς. Παλικάρια, αν είστε πραγματικοί αργιανοί ή πάντα αγοράστε διαρκείες ή επειδή είναι κρίσιμες οι μέρες και δεν υπάρχουν λεφτά στην αγορά και μπορεί ο άλλος να μην έχει το 100-άρικο ή τα 150
να αγοράσει διαρκείας, πάντα να γραφτείτε με ένα κοσάρικο μέλη στον ΑΣ. Να έχετε λόγο, να λέτε τη γνώμη σας και από εκεί και πέρα του τι θα γίνεται είναι αλλουνού παπά Βαγγέλιο. Λοιπόν, μην με τζάμπα τηλέφωνο, γιατί οι περισσότεροι έχουν τζάμπα. Άντε κλείσε, δεν πειράζει. Και εγώ έχω τζάμπα. Άντε κλείσε, γεια. Όχι, όχι, περίμενε παλικάρι, κάτσε. Ναι, πες τα όμως. Τον άλλο του φάγαμε στη μάπα. Καταρχήν ναι. Εγώ περίμενα 15 λεπτά. Πάμε, πες το, άλλα ένα λεπτό έχει ο καθένας. Πάμε, πες τι άλλο θες. Ας τα τζάμπα τηλέφωνα. Ναι, ουσία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μην βγάζετε τον πόνο σας επάνω στην ομάδα. Σωστό. Επειδή δεν μπορείτε να πείτε τη γυναίκα σας γιατί έβαλε περισσότερο αλάτι στο μουσακά. Γιατί άμα θα πείτε έβαλε σαλάτι στο μουσακά, την άλλη μέρα μπορεί να μην είναι θετικός. Ενώ βγαίνεις εδώ πέρα στο Χρύσανθο και του πρίζεις. Και δώρο δυο πιτόγυρα το Χρύσανθο. Φιλιά, φιλιά. Να σε καλά. Πρώτο τελευταίο, να σε καλά. Πάμε, παρακαλώ. Σύντομα, παιδιά, για να κλείσουμε. Από ένα λεπτουδάκι, έλα. Γεια σας. Εσείς βάζει γυναίκα σαλάτι στο μουσακά. Κάτσε να κάνει πρώτο το μουσακά και θα βάλει καλημερό σε αυτήν. Σωστό, σωστό κι αυτό. Λοιπόν, συμφωνώ πάρα πολύ με τους προλαλήσαντες. Τον κύριο προηγουμένως που πρέπει να ήταν και μεγάλο στην ηλικία και το σέβομαι και είναι πάρα πολύ σωστά όλα αυτά που είπε. Επίσης, αγοράζοντας ένα διαρκείας, δεν σημαίνει ότι θα μπούμε και κεφαλή του Προέδρου και της ομάδος και του οποιοδήποτε και να πω εγώ, κοίταξε να δεις, πήρα διαρκείας 150 ευρώ, έχω δικαίωμα να μιλήσω και να κάνω. Όχι. Το δικαίωμά μας σαν φίλαθλοι και σαν οπαδοί της ομάδας μας είναι να κάνουμε το χρέος μας και να πάρουμε το εισιτήριο. Από εκεί και πέρα, εάν εγώ θα έχω κουβέντα και θα λέω και θα νομίζω ότι θα μπορώ και να γράφω και να κόβω στην ομάδα, είμαι γελασμένος. Ένα. Δεύτερον, ακαδημία άμα θέλω να κάνω, πρέπει να έχω και υπομονή, καμιά 5-6 χρόνια, να τα πάρω τα παιδιά 12 χρονών, να τα φτάσω 18, να κάνω την ομάδα, να μπορέσω να τα βγάλω και να τα πουλήσω και να πάρω και λεφτά και να κάνω και πρωταθλητισμό και να πάρω και το πρωτάθλημα, να πάρω και το κύπελλο και να βγω και στην Ευρώπη. Δεν γίνονται αυτά. Όλα με μέτρο και υπάρχουν άνθρωποι εκεί που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα μας. Που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε. Ναι. Ναι. Δεν συμφωνείτε. Τα λέω γρήγορα γιατί δεν έχω χρόνο. Καλά, και καταλαβαίνω. Βεβαίως. Διαφωνώ με έναν κύριο ο οποίος είχε πάρει προηγουμένως τηλέφωνο και ένα από τους πολλούς που έχουν πάρει τηλέφωνο. Και σήμερα και κατά καιρούς και λένε ότι πρέπει να βγούμε στην Ευρώπη. Είναι το χρέος μας και πρέπει να βγούμε στην Ευρώπη. Και πρέπει να κάνουμε αυτό, ναι. Πρέπει να κάνουμε εκείνο. Πρέπει, όχι να βγούμε στην Ευρώπη, πρέπει να βγούμε στο γήπεδο με το μαχαίρι στα δόντια και να παλέψουμε για να βγούμε στην Ευρώπη. Άμα χάσουμε και από τη Ριέγα, άμα χάσουμε και από την Κόλο και από την Στήθος και δεν ξέρω πώς μπορεί να λέγονται οι κάθε ομάδες μας, εάν βγούμε με το μαχαίρι στα δόντια, κανείς δεν θα πει τίποτα. Και κανείς δεν θα παραπονεθεί. Εγώ το λέω από προσωπική μου άποψη. Πέρσι χάσαμε με τη Μόλντε εδώ μέσα, κερδίσαμε τέλος πάντων. 3-1 αποκλειστήκαμε. Εγώ δεν γύρισα να πω, δεν γύρισα να πω, γιατί δεν πέρασε και έγινε αυτό και έγινε χαμός και να τα φέρω όλα τούμπα. Απαιτώ όμως, σε εισαγωγικά το απαιτώ, θέλω όμως η ομάδα μου να βγαίνει έξω και να αγωνίζεται από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ένα τελευταίο. Πέστο, ναι, βέβαια. Ναι. Έχω μία ιδέα. Έχεις. Για ρίχτη. Δεν ξέρω σε ποιον μπορώ να απευθυνθώ για οτιδήποτε. Μπορεί τα μάτια τώρα να γίνονται με κλειστά τα γήπεδα τέλος πάντων και να μην έχουμε θεατές, συμφωνώ. Ναι. Μπορούμε όμως οι σύνδεσμοι, οι ιερολοχίτες, ο Super 3, τις φανέλες που βγάζουν, που βγάζαμε και πέρσι στα ευρωπαϊκά, πριν που με το που έβγαινε η ομάδα και μετά τις μαζεύαμε, να τις αφήσουν απλωμένες επάνω από την θύρα 3, την 1 και τη 2 απέναντι. Γνώμη μου, πρότασή μου. Και μετά να πάει το γήπεδο και ωραίο. Μετά να πάει ο Μπάμπης 3 και να παίρνει τις φανέλες των άλλων. Όχι, δεν είναι να παίρνει. Εννοώ την φανέλα τη μεγάλη, κατάλαβες. Του είναι το ιερολογητό που βάζουν αριστερά. Ναι, σωστό. Αυτό είναι ωραίο, ναι. Αυτό μπορεί να γίνει. Α, τα πανό λες άρα. Ναι, ναι, ναι. Τα πανό, τα μεγάλα, τα κορεό, ναι. Βέβαια, βέβαια, τα κορεό μπορεί να μπουν. Αυτά μπορεί να μπουν, είναι ωραία ιδέα. Αυτό δεν ξέρω σε ποιον πρέπει να απευθυνθώ. Είστε υπεύθυνοι εσείς πολύ καλά. Και νομίζω ότι μπορούμε αυτό να το κάνουμε. Θα τώρα, το εάν μπορούμε στα ηχεία, ναι. Στα ηχεία να παίζει, να έχει οχλαγωγή από κάτω, ξέρω ότι... Στο Europa League λίγο γεμάτα. Δύσκολο. Δύσκολα στο Europa League να παίζει οχλαγωγή. Αλλά, ωραία, αλλά
είτε, στα, είτε στα, στο πρωτάθλημα, είτε αυτό με τις φανέλες να γίνει από την αρχή δεδομένης τώρα του Ευρωπαϊκού, νομίζω ότι θα δώσει πολύ μεγαλύτερη όθηση και στους παίκτες. Έχουν σκεφτεί διάφορα πράγματα έτσι και αλλιώς σύνδεσμοι της. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά για να πάμε και στο τελευταίο. Να είσαι καλά. Next. Next δεν περίμενε. Έφαγε το next. Το πάμε. Αγαπημένο μας Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη ανταμείβει όλους όσους επισκέπτονται για πρώτη φορά. Με κάθε νέα εγγραφή. Όλα τα καινούργια μέλη του καζίνου αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλές εκπλήξεις. Εποφεληθείτε από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρει και πάρτε μέρος στις αποκλειστικές κληρώσεις για να διεκδικήσετε μετρητά. Είναι το τέλειο timing για να γνωρίσετε το δροσερό και ασφαλές του περιβάλλον και να επιλέξετε μέσα μια πληθώρα παιχνίδι δοκιμάζοντας την τύχη σας. Μια συναρπαστική εμπειρία στον απόλυτο προορισμό διασκέδασης. Mm. Ευχαριστούμε πολύ και τα Data Labs που ήταν μαζί μας σήμερα για να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα. Θα πάω. Με εκπαίδευση μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίας bartender, να κάνετε σεμινάρια στο service και όλα αυτά εμπιστοποιήσεις σε λίγες μόνο μέρες. Αν θέλετε κάτι παραπάνω, παρακολουθεί σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά και πάρετε τα εφόδια για να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Τηλέφωνο Data Labs 2310-222962, datalabs.edu.gr ή μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία των Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας σημερινή εκπομπή. Το πήγαμε σε ρί και ήταν ωραίο, θα το ξανακάνουμε. Να μην χάσει. Θα το ξανακάνουμε χρήση. Θα βλέπει ο κόσμο να τα αποκρίνεται. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, δεν είναι και καλό. Περισσότερο. Πέρυσι, γιατί? Τι? Ακούγονται απόψει. Είναι ωραίο. Περισσότερο ρεπορτάζ αύριο και μέσα τώρα μπαουτάρε εννοείται. Μπορεί να πει το χρήση να με αφήσει να γράψει το στόπερ μέχρι αύριο το πρωί. Θα δούμε να είσαι συντονισμένη ενδεχομένω. Δεν θα τον πάρουμε. Μπορεί να τον πάρουμε. Δεν θα τον πάρουμε. Ρώτησε. Τι? Ρώτησε. Δεν θα τον πάρουμε επίτηδε επειδή σου το είπανε. Τον κόβω. Ακολουθεί εκπομπή σαν το σκύλο με το γάτο. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Καλή συνέχεια σε όλους.